Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Τελευταία μέρα σήμερα για το 2015. Εντάξει, περνάνε τα χρόνια, ο θάνατος πλησιάζει. Χαίρονται να πούμε οι χαΐδες. Χαίρονται τα χαϊβάνια που περνάει ο χρόνος. Χαρές κάνουν και ράνουν. Δεν ξέρουν ότι όμως ότι από την ημερομηνία θανάτου τους προσθέτεται άλλος ένας χρόνος από την προηγούμενη χρονιά. Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις Γιώργο. Πάντα σε βλέπω με ευχάριστα μηνύματα στο στόμα, έτσι. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει τώρα, δεν ακριβώς έτσι αλήθεια μόνο. Πώς είναι αλήθεια. Μια αλήθεια ενός απεσιόδοξου ανθρώπου. Εντάξει, βέβαια. Πόσο χρόνο είσαι, πότε είσαι γεννημένος. Του 80. 1980. Mm-hmm. Αριθμό μηχανή, μισό λεπτό. Να το βάλω στο αθόρυβο, μισό λεπτό κύριε φίλε. Ρυθμίσεις, το έχω προφίλ αθόρυβος. Λοιπόν, πάμε κάμερα, YouTube, διαδίκτυο, εφαρμογές, αριθμό μηχανή. 1980. Πόσο χρόνο σκέφτεσαι να πεθάνεις. Εγώ πόσο σκέφτομαι. Ναι. Τι λες ρε, τι είναι αυτά που λες. Είναι 85. Πάμε στο 2065, ημερομηνία θανάτους. Σήμερα έχουμε 2015. Ναι. 2060, μείον 2015 μας κάνουν 50. Το 16 θα είναι 49 τα χρόνια. Γεια σου γιατρέ μου. Καλημέρα. Τι κάνεις γιατρέ. Μια χαρά. Δεν είστε εξοικειωμένοι με το θάνατο ρε παιδιά. Εντάξει, να εξοικειωθούμε ρε παιδιά. Είναι η φυσική μας εξέλιξη. Ναι. Αν είδατε να είμαστε γιατρός. Εξοικειωμένοι. Εσύ είσαι πιο εξοικειωμένος με όλα αυτά τα πράγματα. Είσαι και γιατρός. Κτηνίατρος βέβαια. Η αλήθεια είναι επειδή το προσδόκιμο ζωής στα ζώα είναι πολύ πιο μικρό. Είναι βέβαια ακόμα πιο σύνθεση να το παρακολουθείς ως φαινόμενο. Ποιο? Και δεν μπορεί να το αποτρέψεις. Ως κτηνίατρος. Επειδή ναι, το εύρος ζωής των ζώων που ασχολούμαι. Δεν μου λες γιατί τώρα. Ναι, τώρα το είναι πολύ πιο μικρό σχέση με τον άνθρωπο. Το αντιλαμβάνονται όμως το χρόνο διαφορετικά φαντάζομαι. Έτσι. Νομίζω ότι δεν έχουν καμία αντίληψη της έννοιας του χρόνου όπως την έχουμε εμείς. Λες, ε? Ναι, δηλαδή. Εντάξει, ίσως να την έχουν, αλλά εμείς να μην το αντιλαμβανόμαστε. Επειδή δεν έχουμε κοινούς κώδικες επικοινωνίας με όλα τα ζώα στη γη. Δεν συνεννοούμαστε δηλαδή. Όχι, δεν έχουμε βρει ακόμα. Ενώ μεταξύ μας μπορούμε να συνεννοούμαστε. Θεωρητικά υπάρχουν μοντέλα επικοινωνίας. Αυτή που λέμε η χημεία μας, ναι. Εντάξει. Η γλώσσα. Πώς περνάτε, παιδιά, για πέστε μου. Μια χαρά. Πώς πέρασες για τρία τελευταίες μέρες, για πες μου. Κοίταξε, υπάρχει αυτό. Έχει σχετίσματα από τον Δραγόγια, λέει σήμερα δεν θα μπορέσει την άλλη εβδομάδα. Το Δημήτρη, εντάξει, την άλλη εβδομάδα. Να είναι καλά. Λοιπόν, μια χαρά, πάντα καλά. Ναι, πάντα καλά. Πάντα έχω αυτό που λέμε υψηλή διάθεση. Έχεις. Πάντα, ναι. Θετική αυτή. Θετική ενέργεια. Ο Γιώργος έχει θετική ενέργεια. Ναι, πάντα. Πάντα. Άρα μεταφέρουμε και στον κόσμο μια θετική αύρα των πραγμάτων. Άσχετα αν είμαστε κοινικοί με τους αριθμούς. Εξ' αριθμοί είναι αριθμοί. Οι αριθμοί είναι σεβαστοί. Και σεβαστοί, ναι. Με τους αριθμούς, φίλε, η μεγαλύτερη αλήθεια τη λένε οι αριθμοί, έτσι. Καλά, μπορεί να στο παραμορφώσουν κιόλα. Να σου πούνε ψέματα. Οι αριθμοί. Αναλόγως πώς θα τους παρουσιάσεις. Α, πάλι από τον ανθρώπινο παράγοντα εξαρτάται. Ναι, υπάρχει αλληλεπίδραση. Δεν είναι ένας ψυχρός αριθμός μόνος να σου πει τα πάντα. Ναι. Τώρα, αυτό το διάστημα που περνάτε αυτές τις γιορτές, είδατε χαρούμενα πρόσωπα ή έτσι μια. Έτσι, μια χαζομάρα δεν υπάρχει, έτσι. Η χαζομάρα η παλιά δεν υπάρχει. Όχι. Αυτός ο προκαταναλωτισμός, έτσι, η ατμόσφαιρα, η χαζοχαρούμενη όπως λένε των γιορτών, πλέον δεν υπάρχει. Καλύτερα. Ναι. Χειρότερα. Κάτσε να ακούσουμε τη λέτε μετά. Ναι. Γιατί. Προσωπικά για μένα κάθε μέρα όπως το θέτω είναι μια γιορτή. Κάθε ναι. μέρα που είσαι πάνω από το χώμα είναι μια γιορτή. Ναι. Δεν μπορείς ας πούμε να θέσεις συγκεκριμένες ημερομηνίες και να πεις γιορτάζω περισσότερο ή λιγότερο ή χαίρομαι ναι. περισσότερο ή λιγότερο. Είμαι πάνω από τα ραδίκια, είμαι καλά. Είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Εντάξει, ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ξεκούραση και ότι μπορεί και οικειοποιείται κάποιες τέτοιες ημερομηνίες και ξεκουράζεται λίγο περισσότερο, αυτό είναι καλό. Εντάξει. Δηλαδή το μόνο που βλέπω είναι ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν. Πλέον να καταναλώσουν δεν είναι όπως παλιά τα πράγματα. Και για μένα αυτό είναι θετικό. Πού είναι εκείνα τα καρτοπέρινα, πού είναι εκείνα τα μπουζούλια, τα double, πώς τα λέγανε. Το double dot. Ναι, δεν έχει τώρα double dot. Όχι, πλέον όχι. Γιατί καλέ δεν έχει. Δεν έχει πλέον. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Πέρα από αυτό. Ο νόμος οικονομίας. Κρίμα. Η μαγιά είναι έναν double dot τώρα. Αυτό το οποίο παρατηρείται βέβαια, Κώστα, ένα φαινόμενο που το έχουμε εξηγήσει στον κόσμο. Ποιο? Είναι ότι λόγω των προσφάτων γεγονότων στη Γαλλία υπάρχουν μαζικές ακυρώσεις προς την Ευρώπη. Γενικότερα υπάρχει μια έτσι φοβία για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις. Αερόπλανα δεν. Γενικότερα έχει πέσει πάρα πολύ ο τουρισμός αυτών των ημερών που υπήρχε, ειδικά σε hot προορισμούς όπως είναι το Παρίσι, το Λονδίνο. Έλα. Έχει πέσει πάρα πολύ. Ναι. Και έχουν πέσει και τιμές.
Αυτό πάντως, είναι καλό βέβαια. Πάντως οι Ρώσοι παίρνουν γραμμή, όχι Τουρκία, Ελλάδα-Ελλάδα, έτσι. Είναι καλό αυτό. Αυτό εντάξει. Άμα το θέτεις καθαρά ανταγωνιστικά, γιατί. Γιατί να το θέσω διαφορετικά, τι με νοιάζει με καλό είναι για. Και τον τουρισμό. Για την τουριστική βιομηχανία. Έτσι. Λέγε ρε, Γιώργο, γιατί. Τι να πω. Σ' αρέσουν σαν να αριστερίζεις λίγο και σ' αρέσουν δεν και οι γιορτές. Δεν έχει καμιά σχέση. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες μέρες τις οποίες έχεις ιδιαίτερους λόγους που συνέβησαν σε σένα για να είσαι πιο χαρούμενος από τις άλλες. Ή πιο λυπημένος. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα λέμε ότι είναι μία γιορτή, έτσι. Άμα χτύπα ξύλο, πεθάνει ένας δικός σου άνθρωπος, δεν μπορεί να είσαι το ίδιο λυπημένος εκείνη την ημέρα με μια άλλη. Ναι. Εντάξει, είναι μια πολύ πεζή αντίληψη αυτή. Δηλαδή να είμαστε λίγο ρεαλιστές, ας πούμε. Σίγουρα κάποιες μέρες που συμβαίνει κάτι χαρούμενο είναι συνέστημα. Θα είσαι χαρούμενος και κάποιες μέρες που συμβαίνει κάτι άσχημο θα είσαι λυπημένος. Είναι λογικό. Τώρα αυτό που λένε όλοι που ξαφνικά και καλά μπράβο που δεν υπάρχει ο καταναλωτισμός και τέτοια, διαφωνώ και σε αυτό. Γιατί ο κόσμος ήταν χαρούμενος, ρε παιδάκι μου. Ήτανε. Και στο φινάλε ξόδευε λεφτά τα οποία είχε βγάλει, τα οποία είχε δουλέψει. Το δηλαδή αυτή τη στιγμή να μην ξοδεύεις γιατί δεν έχεις δουλειά. Δηλαδή. Δεν ξοδεύεις όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Ναι. Άρα δεν γίναμε σοφότεροι ή αξιότεροι. Αυτό ακριβώς. Γίναμε φτωχότεροι. Ναι. Γίναμε πιο πεινασμένοι. Μπλέτρο λογιστής, γιατρέ. Δόθηκε όμως ευκαιρία να κάνεις μια πιο ορθολογική διαχείριση των χρημάτων σου. Δεν συμφωνώ ότι κάνεις καμία ορθολογική διαχείριση των χρημάτων σου. Δεν έχεις λεφτά για να διαχειριστείς. Λέω, βλέπεις ότι. Εντάξει. Όσοι έχουν, βλέπω ότι κάνουν πιο ορθολογική διαχείριση. Δεν συμφωνώ καθόλου. Εγώ ξέρω να πω ότι πάλι σε Καϊμάκ Τσαλάν, σε τουριστικά Κροσμέρια, Ράχοβα και αυτά, η πληρότητα είναι σχεδόν full. Από ανθρώπους οι οποίοι έχουν λεφτά ακόμα, έτσι. Δεν λέω πλέον ότι θα πάνε άνθρωποι που δεν έχουν, δεν θα συμπληρώσουν τον οίκιο τους για να πάνε εκεί, όχι. Αλλά άνθρωποι που έχουν, συνεχίζουν και κάνουν αυτά που κάνανε. Ναι. Βέβαια. Γιατρέ, λέγε. Εντάξει, εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα, στο έχω ξαναπεί. Το θέμα είναι καθαρά το ότι πλέον ο κόσμος αρχίζει και σέβεται αυτό το οποίο βγάζει, δεν είναι σπαταλά. Το σταματάει κάποιος να είναι σπάταλος και αυτό αυτής να το εκτιμά για τον εαυτό του, είναι καλό. Είναι καλό να μπορείς να πορεύεσαι και με τα λίγα και να αξιολογείς διαφορετικά τις ανάγκες σου. Λες. Γιατί όλα αυτά ήταν τεχνητές ανάγκες. Οι ανάγκες να γιορτάσεις. Ναι. Εγώ του άλλου και τεχνητές ανάγκες, εσύ θεωρείς. Όταν υπήρχαν και αυτές οι καλές ημέρες των παχιών Αγελάδων, πάλι την ίδια φιλοσοφία είχα για τις συγκεκριμένες μέρες. Ναι. Τις αντιμετώπιζα όπως την καθημερινότητά μου. Εγώ δεν διαφωνώ, εντάξει. Σίγουρα το ότι υπήρχε μια υπερβολή και μεγάλη σε κάποια πράγματα υπήρχε, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Αλλά το να μπαίνουμε σε αυτή την καραμέλα και σε αυτή τη λογική για να μάθουμε να βολευόμαστε με τα λίγα και να βαφτίζουμε την έλλειψη πλέον αξιοπρέπειας που έχουν επιβάλει στον κόσμο ως και καλά σωστή οικονομική διαχείριση, όχι, εγώ διαφωνώ. Ναι. Πού θα πάτε πρωτοχρονιά? Πού θα πας? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ γιατρέ? Στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνω. Θα παραμείνεις έτσι. Εντάξει. Θα κολυμπήσεις, θα κάνω τις δραστηριότητες μου. Έχουμε ένα πρόγραμμα. Το καλό είναι ότι πλέον μετά την πρωτοχρονιά μπαίνουμε σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Αυτό. Έχουμε ένα καυτό Ιανουάριο. Ναι. Μας δίνει έτσι μια ώρα. Ωραίος δεύτερος γύρος. Καυτό Ιανουάριο, εσύ τι, σε αυτό το πρωτάθλημα. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ακόμα και σε ένα φτωχό σε ποιότητα προϊόν προσπαθούν να βρουν κάτι για να βρουν ένα τρόπο διασκέδασης. Είναι ωραίο να το παρακολουθείς. Έχει το suspense, το έχει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα μου, τον Ηρακλή, το Σάββατο με την Καλονή, όπου αν δεν κερδίσει η ομάδα το παιχνίδι και ο Παθρακικός κάνει θετικό αποτέλεσμα, πλέον αρχίζουν και σφίγγουν τα γάλατα για την ομάδα του Ηρακλή και είναι ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς και είναι ωραίο να έχεις μπροστά σου τέτοια παιχνίδια. Η προσμονή είναι γλυκιά. Άρα μόνο από πλευράς αποτελέσματος καυτό. Εντάξει, σίγουρα είναι καυτός και από πλευράς αγωνιστικών υποχρεώσεων, καθώς έχουμε τρεις αγωνιστικές κυπέλλου μέσα στον Ιανουάριο. Πιο πολλές ομάδες Super League θα αναγκαστούν να παίξουν 8 φορές μέσα σε 30 ημέρες. Εδώ θα κριθούν επιλογές, ρόστερ, το πόσο αντέχουν πλέον οι ομάδες στο διάβα του χρόνου. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να αξιολογείς ένα ποδοσφαιρικό project σε ένα τρίμηνο, στο οποίο μπορεί να μπει κάποιος φωτοβολίδα και να στην ουσία να είναι καμένος από τον Ιανουάριο. Και μετά εδώ θα φανεί αυτό που λέμε η αντοχή των ομάδων στον χρόνο, η βιολογική του αντοχή. Ναι. Και θα κριθεί πόσο ποιοτική προετοιμασία κάνανε ή όχι. Ναι. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι μόνο η προετοιμασία. Και η προετοιμασία όχι μόνο η προετοιμασία, αλλά και η διάρκεια των προπονήσεων. Των προπονήσεων, τα λοιπά. Κατά τη διάρκεια τη χρονιά. Εδώ κρίνεται. Στην ουσία κρίνουν τα πάντα. Ο Ιανουάριος πάντα είναι ο μήνας που κρίνει το οτιδήποτε για τη χρονιά μιας ομάδας. Ναι. Η ομάδα σου έχει θέματα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Η έλλειψη ρευστότητα είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Όπου και φτώχεια και γκρίνια. Όπου φτώχεια και γκρίνια. Αυτά είναι αυτό. Αλλά και όταν δεν υπάρχει φτώχεια, μπορεί και εκεί να υπάρχει γκρίνια. Όχι, δεν νομίζω. Ας υπάρχει γκρίνια και αν μην υπάρχει φτώχεια. Δηλαδή, εσείς έχετε γκρίνια, αλλά δεν έχετε φτώχεια. Εσείς έχετε φτώχεια, αλλά δεν έχετε και γκρίνια. Ποιο ουτοπιστές είστε. Δεν έχουμε γκρίνια εμείς. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Τι δεν έχετε. Εντάξει, δεν είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι ακριβώς σε εμάς τα πράγματα. Πώς είναι. Σε εμάς απλά μην ξεχνάς ότι ανέβηκε τόσο πολύ. Σας φέρνω τον Καλίτσιο, ρε φίλε. Δηλαδή τον Καλίτσιο στον Ηρακλή να τον φέρνω, δεν γκρινιάζει ο Ηρακλήδης. Θα λέγανε τι τον φέραν αυτόν τώρα εδώ, να κάνει. Κοίταξε, τι. Σου είπα. Να πέσει στη θέση, ας πούμε, του Μπαρτολίνη. Του Μπουκουβάλα. Ή του Μπουκουβάλα. Ανέβηκε τόσο πολύ ο πύχης που με βάση τα λεφτά που δίνονται είναι πάλι σαν να μην υπάρχουν λεφτά. Α! Εντάξει, υπάρχει κακή επένδυση στον ΠΑΟΚ. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει γκρίνια. Και για τον Καλίτσιο, όχι. Εγώ είμαι υπέρ του Καλίτσιου. Είσαι υπέρ του Καλίτσιου. Φυσικά, εννοείται. Γιατί είναι μεγάλα. Γιατί για να τον φέρουν, κάτι είδαν αυτοί που τον φέρανε. Κάτσε να τον δούμε να παίξει. Να τον δούμε, ρε. Κάτσε να τον δούμε σαν τρίτο στόπερ. Μπακάκο είναι. Κάτσε να τον δούμε. Κάτσε να τον δούμε πλέον. Μπορεί και ο προπονητή να είπε ότι το 3-5. Μπακάκο είναι, βρε. Να το γυρίζω. Μπακάκο είναι. Εντάξει. Να το γυρίζω στην άμυνα από εκεί που παίζω 3-5-2 ξαφνικά. Να θέλω να παίζω τετράδα άμα έχω ένα αποτέλεσμα. Ή άμα θέλω να κυνηγήσω οτιδήποτε. Ναι. Και να αλλάζω την άμυνα μου με μια αλλαγή, να μην χρειάζεται να ανακατέψω όλη την ομάδα και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Εσύ τον παίρνει για μπάλωμα τώρα, αυτά δηλαδή. Για μπάλωμα τον παίρνει. Για μπάλωμα. Μπαλωματού είσαι. Όλες οι μεταγραφές Ραπτόπουλε που γίνονται Ιανουάριο. Ναι. Και ο Μέση να έρθει μπάλωμα είναι. Άκου δώρα, Γιώργο. Μέτριο στόπερ, μέτριο δεξιό μπακ. Σε 3-5-2 δεν χωράει σαν μπακ. Όχι σαν μπακ. Σαν δεξί στόπερ. Ναι, δεν χωράει. Σαν δεξί στόπερ. Ναι. Γιατί. Εκεί θα είναι η θέση του, αν παίξει το 3-5-2 στα στόπερ. Δεξί στόπερ. Έτσι ώστε να είναι αυτό που λέμε πολυμορφικότητα. Να είναι ενίοτε δεξί στόπερ, ενίοτε δεξί μπακ. Δηλαδή κερδίζει περισσότερο. Ό,τι κάνει και ο Τζαβέλης αριστερά. Ναι, εντάξει. Με αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Με αυτή την προσέγγιση. Λοιπόν. Χαιρετίσματα από τον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Επιστρέφοντας, κατεβαίνοντας την Βάλια Κάλντα. Ναι, Βάλια Κάλντα. Δεν αποκλείστηκε. Ποια είναι αυτή. Είναι δρυμός στην Ήπειρο. Βάλια Κάλντα. Στη Βάλια Κάλντα. Σταμάτησα να φάω μια ζεστή φασουλάδα, λέει, και σας ακούω. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια σου, Νικολάκη. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Σταθμός μας εκεί πέρα. Όχι, ρε φίλε. Στη Βάλια Κάλντα ακουγόμαστε, λένε. Φοβερά, ρε φίλε. Τώρα μας ακούσαν χθες. Έχουμε καταρχήν συγχαρητήρια. Και μπράβο από τον Νίκο και τα παιδιά. Και ευχές για καλή χρονιά που είπαμε για το Σάντα Σχάγκερ. Μας άκουγε όλος από την Αθήνα. Εσύ το είπες. Ναι, αυτό εννοώ. Ο Σάντα Σχάγκερ. Όχι, δε Σάντα Σχάγκερ, βρε. Έτσι. Γιατί δεν μιλάτε, ρε, τι να πω, τι θες να πω. Τι είναι ο Σάντα Σχάγκερ. Το Σάντα Σχάγκερ. Το Σάντα Σχάγκερ είπαμε. Επιστρέφει. Είναι ένα τέτοιο, ένα ωραίο ιβεντάκι που θα γίνει σε γνωστό μεταλλάδικο της πρωτεύουσας. Και καλά επιστρέφει ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος είναι πεινασμένος και θέλει να φάει όλα τα σουβλάκια του κόσμου και πρέπει οι άνθρωποι να το σταματήσουν. Είναι έτσι, έχει μια γενικά πολύ ωραία υπόθεση. Ποιος θα κάνει αυτό το ρόλο, ο Γρηγόρης Κόκκινος? Όχι. Ο αγαπημένος Γρηγόρης. Θα είναι. Εντάξει. Είναι μια, πώς το λένε, είναι μια δυνατή έτσι σκηνοθετική επιμέλεια. Θα υπάρχουν σουβλάκια, θα είναι fake. Όχι, υπάρχουν κανονικά, θα ψήνουν εκεί πέρα, θα ψήνουν συνέχεια. Όπως το κάνανε και τα Χριστούγεννα και έγινε, λέει, χαμός. Πολύ μεγάλο ιδέα. Υπαίθριο ή σε χώρο. Και έξω θα ψήνουν τα σουβλάκια, μέσα σε χώρο θα προβληθεί η ταινία. Και θα έχει μπύρες και event κτλ. Νομίζω ότι αυτά είναι ωραίες ιδέες. Ναι, γιατί είναι κάτι εντελώς αναρχικό, ανατρεπτικό. Είναι ο φίλος μου Νικολάκης μέσα. Θα είναι ως θηλυκή παρουσία, θα είναι η Χριστιανά, θα γίνει χαμός. Η Χριστιανά ποια είναι? Χριστιανά είναι μια κοπελίτσα, ναι. Η οποία μου είπε αυτός ο φίλος μου, λέει, πες, λέει, θα είναι, λέει, αυτή η θηλυκή πλευρά, ξέρεις, της τέτοιας. Γιατί όταν μιλάς για να φέρεις κόσμο σαν μεταλλάδικο, αν πεις ότι θα έχει γυναίκες, είναι ξεσχεδός προς εξαφάνιση. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έτσι είναι. Δηλαδή τι, εξήγησε μου, το μεταλλάδικο. Παιδάκι μου, αν πας σε μπουζούκια θα δεις 100 γυναίκες. Ο Θεός να τις κάνει, και έναν άντρα, ξέρω εγώ. Αν πας σε ένα μεταλλάδικο, θα δεις 100 άντρες και μια γυναίκα. Σώπα, ρε. Βέβαια. Ναι. Και στιλιστικά όμως πώς θα είναι. Ε? Στιλιστικά πώς θα είναι εκεί πέρα. Ποιος? Στο μεταλλάδικο η γυναίκα. Σαν τη ζωή σου, Κωνσταντοπούλου. Όχι, ρε. Εντάξει. Πώς θα είναι? Όχι, θα είναι, ρε παιδάκι μου. Δεν θα είναι, ξέρω εγώ, με τι. Κοιτάξτε, για μένα αυτό το στιλιστικό διαφωνώ κάθετα καταρχήν, έτσι. Δηλαδή πώς μπορεί ο καθένας να ντύνεται όπως γουστάρει. Σαν δουλειά να κάνει. Ναι, όπως. Δεν υπάρχει dress code στο μεταλλάδικο. Νομίζω ότι υπάρχει ελευθερία σε αυτό το κομμάτι. Μην νομίζει. Και εκεί υπάρχει ποζεριά. Και εκεί θα ψιλοστραβώσουν να σε δούνε κάπως. Υπάρχουν κανόνες συγκεκριμένοι.
Θα μπορεί να σε κοιτάξουν κάπως εδώ, να πάει μια κοπελίτσα με το 12πόντο και με τη γούνα, κάποιοι μπούφοι και κάποιοι μπούφισες, θα κάνουν ό,τι κάνουν οι Μπουζουκόβοι. Θα σε κοιτάξουν κάπως, εντάξει. Κολλημένα μυαλά υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Για μένα dress code δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά. Συμφωνώ, Γιώργο, εντάξει, αυτό το κομμάτι συμφωνώ. Και φυσικά εννοείται ότι έχω πει για αυτούς που ακούνε λαϊκή μουσική, κάτι Παντελίδη και δεν συμμαζεύεται, ότι ο λόγος που πηγαίνουν σε αυτά τα μαγαζιά δεν για τη μουσική. Για πες. Είναι ο λόγος για τον τρόπο τον οποίο διασκεδάζουν. Το ότι ντύνονται δηλαδή και δείχνουν κάποια πράγματα, αν δηλαδή αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω, πάνε και τους πούνε ότι 12πόντο θα φοράτε στο μεταλλάδικο και φόρμες στο Παντελίδη, όλοι αυτοί που πηγαίνουν στο Παντελίδη θα πηγαίνουν στο μεταλλάδικο. Θα τον κόψουν τον Παντελίδη μαχαίρι. Γιατί θα πούνε, μα πώς εμείς να ακούμε εμείς αυτό το πράγμα. Ναι. Φυσικά, πηγαίνουν για τον τρόπο διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Αυτό τους αρέσει, ρε παιδάκι μου. Δεν το κατακρίνω, δικαίωμά τους είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι αν τους ρωτήσεις, δεν λένε ότι ακούν αυτή τη μουσική. Σου λένε ότι ακούν χίλια άλλα δύο πράγματα και σου λένε για τζερτζελέ, πηγαίνω και εκεί. Βέβαια, έτσι είναι. Πάντως η βιομηχανία της νύχτας δεν νομίζω ότι έχει πληγεί. Για μένα έχει, ρε εσύ, γιατρέ. Εντάξει τώρα, κάθε μέρα ανοίγαν αυτά παλιά. Εντάξει. Έτσι, μπροστά, ναι, ρε, αυτό, κάθε μέρα ήταν παλιά. Γιατί και αυτό το μοντέλο ζωής του να ξενυχτάς κάθε βράδυ. Για πες, γιατρέ. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αντιπαραγωγικό. Εντάξει. Εννοείται ότι είναι αντιπαραγωγικό. Και είναι καλύτερο να έχεις αυτό που λέμε την προσδοκία του Σαββατοκύριακου που θα βγεις, θα ακούσεις αυτό που θέλεις. Ναι. Εντάξει. Τώρα αυτό το πράγμα της καθημερινά να ανοιχτά τα πάντα και να είναι νύχτα πιο ενεργή από την ημέρα. Ναι. Αυτό δείχνει ότι το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Ναι, αλλά. Δεν συμφωνώ. Εντάξει, μην ξεχνάς ότι. Λειτουργούσε πολύ και η παραοικονομία περισσότερο. Έλα μωρέ, εντάξει, τώρα μεταξύ μας, γιατί ο Έλληνας. Γιατί τότε δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν είχαν παραγωγή. Εντάξει, πήγαινε μια πολύ συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων και τότε. Ναι. Νομίζω ότι οι φοιτητές στήριξαν πάρα πολύ την καθημερινότητα. Ειδικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης δώσανε πολύ μεγάλη όθηση στη νύχτα της πόλης. Φυσικά εννοείται. Οι φοιτητές. Όλες οι πόλεις που έχουν φοιτητάς. Οι φοιτητές και οι αγρότες από τα γύρω χωριά. Με τις υπερχορηγήσεις. Με τις επιχορηγήσεις, έτσι. Με τις επιχορηγήσεις, έτσι. Τώρα που κόπηκα δεν βλέπω κανένα χωριάτερο να πούμε. Όχι. Δεν βλέπω κανένα χωριάτερο εγώ τώρα. Είναι και ηλικιακές ομάδες που θέλουν να πούμε. Πρώτα το φίλο στο Μένιο παλιά, εγώ θα σου πω ότι θα σου πει ότι έβγαινε κάθε μέρα. Ήταν εγώ, γιατί. Ναι, εγώ είσαι και τώρα είναι. Ναι, τώρα ναι. Απλά ρε παιδάκι μου είχε μια μεγαλύτερη οικονομική τέτοια όπως και εγώ και όλοι μας. Δεν το λέω για κακό για τον άνθρωπο. Καλά έκανε, τα δούλευε τα λεφτά του. Επενδύαμε στη νύχτα, έτσι τα λεφτά μας. Στον τζόγο, πού τα επενδύαμε, πού τα φάγαμε τα λεφτά, τόσα λεφτά. Εντάξει. Η νύχτα έφαγε πολλά. Έφαγε, ναι. Ρούχισε. Κουλοχέρις. Πολλά πράγματα ναι. Η νύχτα. Το στοίχημα στην αρχή έχει φάει πολύ. Στην αρχή. Και συνεχίζει. Ψιλολόγια. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ο τζίρος είναι ικανοποιητικότατος. Έλα ρε τώρα, εντάξει. Τι... Δηλαδή, εν καιρό κρίσης υπάρχει ένα νούμερο το οποίο ζαλίζει, να το πω. Ναι. Στο Μουντιάλ του 2014, που ήταν ένα γεγονός που είχε υψηλό στοιχηματισμό, ο τζίρος στην Ελλάδα έφτασε σε ένα μήνα στο 1 δις ευρώ. Δεν είναι και λίγο. Ναι. Το στοίχημα πάντα, μην ξεχνάς. Στο νόμιμο στοίχημα. Φαντάσου, λέτε, είναι. Εντάξει, αλλού. Το στοίχημα πάντα, μην ξεχνάς ότι ήταν ρε παιδάκι μου. Όπου υπήρχε οικονομική κρίση, δηλαδή, γενικά όπου δεν. Ανθούσαν οικονομικά, το στοίχημα πάντα. Το εύκολο κέρδος τέλος πάντων. Όλοι το θέλουν. Δίνει και παίρνει, ναι. Εγώ θυμάμαι όταν πρωτοήρθαν οι Κινέζοι στην Θεσσαλονίκη, που δούλευα σε ένα μαγαζί στην Κινέζικη Συνοικία. Ήταν το μοναδικό ελληνικό μαγαζί. Μια φορά εμείς κάναμε απογραφή στο βράδυ. Και με λέει το αφεντικό μου, πάνε δίπλα στο Κινέζικο, αυτή είναι ανοιχτή 24ωρο και πες το να μας δώσει. Μας είχαν τελειώσει τα στυλό και τα χαρτιά. Και κατέβηκα κάτω και είχαν τόνους από λεφτά. Παίζαν μπαρμπούτι αυτοί, ρε. Ναι. Εντάξει, το μπαρμπούτι ήταν ωραίο πράγμα. Κουνούσαν τα μωρά, τα κόκαλα τα λέγανε. Πώς τα λέγανε. Τα κόκαλα. Αυτά ήταν ωραία πράγματα. Τώρα τι είναι, κρυάδα τώρα. Πάει έξω, άλλο. Το Παντελίδι και το Μαντελίδι τώρα τρίγε. Εντάξει, υπάρχουν τύποι και τύποι διασκεδάσεων. Εντάξει, ρε φίλε τώρα. Αυτό είναι το μοντέλο της Ελλάδας, το πιο προβλημένο, το πιο γνωστό. Υπάρχουν, όπως είπε εδώ πέρα και ο Γιώργος, διάφορα είδη μουσικής. Τώρα η νέα γενιά δεν έχει τη δυνατότητα, ρε φίλε, να κουνήσει μωρά, να παίξει κουλοχέρι. Να πάει μπουζούκι να πούμε καθημερινή. Δεν τα μάθαν ποτέ δεν αυτά. Δεν έχει, ρε. Δεν θα φύγουν χορτασμένοι αυτοί. Ενώ οι μπαμπάδες τους, οι παππούδες, οι ίσοχοι και τα λοιπά, φεύγουν πιο χορτασμένοι. Και να πω λίγο και κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, εγώ γι' αυτό δεν λυπάμαι τους 70άριδες σήμερα. Δηλαδή, λέει, δεν έχει σύνταξη. Δεν πειράζει. Θα πεθάνει χωρίς αυτό. Δεν πειράζει. Έφαγε, ήπιε, έσκασε, δούλεψε, είχε την ευκαιρία του, γκόμενες, ιστορίες κτλ. Μόρφωση τη μισή από όσοι έχουν σήμερα οι νέοι. Είναι σήμερα οι φουκαράδες 300-400. Δεν θα κλάψουμε τώρα για τους 75άρδες. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αρμέξουμε λίγο ακόμα, να τους φάμε καμιά σύνταξη κτλ.
Το μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τι λες, τι λες. Δεν μπορούμε να κλάψουμε. Με κοιτάτε. Σήμερα εγώ κλαίω τον νέο άνθρωπο. Εγώ σήμερα κλαίω τον νέο άνθρωπο. Άμα, πώς θα, γιατί, πώς θα γίνει. Γιατί να πάω στο διάλογο, ρε συγχυλητήρι. Γιατί να πάω στο διάλογο, Γιάννη, γιατί να πάω στο διάλογο. Γιατί να τον κλάψω τον 70 του Πολυτεχνείου εγώ σήμερα, άμα δεν έχει σύνταξη. Μισό συγκέκη. Ναι, όχι, ρε φίλε, τι έχει πλέον. Μη φωνάζει, Γιάννη, μη. Έχει φάει πολλά, μια χαρά πέρασε. Δεν τον κλαίω. Ω, μια χαρά τα πλήρωσε. Τα πλήρωσε ο αυτός που έρχεται τώρα. Ναι, ναι. Έλαβε, τα πλήρωσε. Εντάξει, τα πλήρωσε. Εντάξει. Είχε την ευκαιρία του και τα πλήρωσε. Δεν τον κλάψω, αυτό λέω. Δεν λέω τον άνθρωπο. Ούτε θα στεναχωρηθώ αν δεν έχει νοσήλεια. Δεν θα με πειράξει καθόλου. Για τη γενιά του. Όχι τους δικούς μας ανθρώπους που είναι. Σταμάτα, ρε Γιάννη. Τα πλήρωσε, ρε Γιάννη. Τα πλήρωσε. Τα πλήρωσε. Και τα μισά δεν τα πλήρωσε. Τα δούλευε και μαύρα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν τον κλάψουμε. Κλαίμε τα εγγόνια του, ρε Γιάννη. Τα οποία φεύγουν να πούμε μετανάστες, ρε Γιάννη. Που παίρνουν 400 ευρώ το μήνα, ρε Γιάννη. Και ξέρουν τρεις γλώσσες, ρε Γιάννη. Ενώ άλλος αμόρφωτος πήγαινε μια χαρά, ρε Γιάννη. Τα έπαιρνε από το Πασόκ, ρε Γιάννη. Και από τα πακέτα, ρε Γιάννη. Τα δούλευε, ρε Γιάννη. Έκλεβε κιόλας, ρε Γιάννη. Τα έκλεβε κιόλας, ρε Γιάννη. Τα δούλευε κιόλας. Δεν λέω εγώ το όχι. Δεν λέω εγώ ότι οι παπάδες μας ήταν κλεφταράδες. Δουλεύανε οι άνθρωποι. Αλλά τη ζωάρα που κάνανε, τις γκόμενες που είχανε, τα λεφτά που φάγανε, τα ταξίδια που κάνανε, τα αμάξια που πήραν κτλ. Σήμερα ο 25ης δεν θα τα δει. Έλα, ζήσαν σαν άνθρωποι και θα πεθάνουν σαν σκυλιά. Ας πεθάνουν σαν σκυλιά, ζήσαν σαν άνθρωποι όμως. Οι άλλοι που θα ζήσουν σαν σκυλιά και θα πεθάνουν σαν σκυλιά. Ναι, αυτούς αυτό κλαίμε, αυτό λέμε. Τι κουράζει το κεφάλι σου, ρε Γιάννη. Γιατί κάνει έτσι, ρε Γιάννη. Που λέει και ο Παπαγιανόπουλος. Ναι. Γιάννη. Έλα, ρε Γιάννη. Σωστό. Διαφωνείτε. Όχι, εγώ μιλάω σκληρά. Εντάξει, είσαι υπερβολικός. Γιατί είμαι υπερβολικός. Εγώ είμαι. Άσε ρε τώρα. Τώρα αφού κάτι τριαντάρτε, ξέρει να μου πει: πες τα ρε Ραπτόπουλε. Πες τα ρε Ραπτόπουλε. Γιατί. Γιατί και εμείς έχουμε ανθρώπους μεγάλους σε ηλικία. Μια χαρά πέρασαν. Ζάχαρη. Είχαν τη δυνατότητα να νιώσουν άντρες. Να πάρουν πέντε γκόμενες, να τις βγάλουν έξω, να τις απαυτώσουν, να τις γλεντήσουν, να τις αλλάξουν. Είχαν δυνατότητα να πάνε σε μια δουλειά, να μαλώσουν με τα αφεντικό και να πηγαίνουν σε άλλη. Έτσι είναι, ρε Γιάννη. Σήμερα ποιος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Μια χαρά περάσατε. Και εμείς φάγαμε λίγο, ή από πίσω όχι τίποτα. Καλά φάγανε οι παπάδες μας, οι παππούδες μας. Τα παιδιά τώρα τι τρώνε. Μισό λεπτό. Τι τρώνε σήμερα τα παιδιά. Ανεργία, ανασφάλεια, εξορία. Και τι ακλάψω εγώ τον 70. Ρε ουστ. Δεν τον κλαίω. Τον 25 κλαίω. Τον 30 και την 30 κλαίω. Θέλω να γίνει μάνα άλλη 30 χρόνια και δεν βρίσκει άντρα. Δεν βρίσκει άντρα γιατί δεν μπορεί να τη στηρίξει ο άντρα. Και ακλάψω για τον Πασόκο ή τον Νέο Δημοκράτη, το κομματόσκυλο. Βρε ουστ. 9.55 και ενώ. Ορίστε. Ναι, δεν ήταν κομματόσκυλο. Άλλοι. Εντάξει, φάγαν και οι άλλοι καλά. Μη τους λυπάσαι. Μη μας λυπάσαι. Ναι. Τι. Α, τους τα δίνανε. Δεν τα φάγανε. Ναι, εντάξει. Οι άλλοι γιατί δεν τους τα δίνουν, Γιάννη. Α, δεν σε νοιάζει εσένα. Εντάξει, ρε φίλε. Καλά, Γιάννη, μη φωνάζεις, τα δούλευες. Τέβε είχες εσύ. Είπαμε, εντάξει. Τι λες, ρε. Είσαι υπερβολικός, ρε, Ραπτόπουλε. Κάτσε, ρε, όχι. Δεν είμαι υπερβολικός. Δεν είμαι υπερβολικός. Μα γιατί γουρλώνει το μάτι. Κι άλλο λέω, δεν λέω σε αυτό που λέει εσένα. Λέω ότι είναι υπερβολικός αυτό που λέει γενικός. Γιατί είναι υπερβολικό. Γιατί είσαι υπερβολικός, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σπουδάζουνε, lower. Δουλεύτηκαν αυτά τα πράγματα. Σόπα ρε φίλοι από εδώ. Lower, mower, επιστήμονες, 5 χρόνια αυτό, στρατήματι, βγαίνει έξω όλα 300 ευρώ. Τι λέτε μωρέ, που ακλάψω εγώ τον 75 και τον άλλο τον 30 το στείλω εξορία. Τι λέτε μωρέ. Στο τέλος θα φύγουν όλοι αυτοί, θα πάνε να πούμε στις Γερμανίες, στις Ρωσίες, στις Ρουμανίες, στις Αυστραλίες, στα Βέλγια. Και θα γίνουμε εμείς μια γενιά γερόντων και θα είμαστε όλοι γέροι εδώ αν θα μείνουμε και δεν θα υπάρχουν παραγωγικές ομάδες από πίσω. Τι λέτε τώρα σοβαρά, μιλάτε εγώ αυτούς... Θα επαναληφθεί η ιστορία και θα έρθουν αυτοί μετά στην Ελλάδα και θα δυναμώσει. Πήγαινε 25 χρόνια και μην 30 χρόνια πίσω, βρήκα μια άλλη. Ξεχνάς ότι την Ελλάδα οι μετανάστες τη δυναμώσαν, έτσι. Πώς? Οι Έλληνες μετανάστες που είχαν φύγει έξω και ήρθαν πίσω. Ήρθαν πίσω. Φυσικά. Ποια ήταν η Ελλάδα χωρίς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Τα βίντεο που έχουν αυτά θα θυμώσει και θα στεναχωρηθεί πολλοί κόσμος αν τα πούμε αυτά από τα μικρόφωνα. Να θυμώσουν. Και το τι προσέφεραν οι Έλληνες που ήρθαν απ' έξω. Και αν περιμέναμε από τους εντός, βρώμα η δουλειά. Γιατί όχι για κακό λόγο, γιατί απλά η Ελλάδα δεν είχε τα τέτοια να σταθεί στα πόδια της από τους δικηγενείς Έλληνες. Άρα τριαντάρδες σας περιμένει.
Καλά, έχουν έρθει κάτι φοβερά μηνύματα, τα διαβάσουμε. Κάτσε λίγο να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί δεν βλέπω να πούμε κοντά. Ρε, 9.32, τι στέθρε θηρίο να πούμε. Περίμενε. Ραπτόπουλε, συμφωνώ απόλυτα για του 70. Και σαν να μην έφτανε, λέει αυτό, θέλουν και τη θέση μα και στο αστικό. Όχι, μη σηκωθεί κανένα. Μην του λυπάστε. Όχι. Ραπτόπουλο κατά συνταξιούχων. Ο Φρανκ, τι λέει, Underwood. Που ξέμεινε στη Θεσσαλονίκη. Είσαι απίστευτο, ραπ. Η κάθε ζωή αξίζει το ίδιο. Σωστό, ο Διοτρίδη. Σωστό. Σωστό. Αλλά με έναν ακλάψο για έναν 75 που πέθανε με από αμέλεια γιατρού, κλαίω περισσότερο για έναν 25 που φεύγει μετανάστη. Αυτό λέω εγώ. Όλου του αγαπάω. Αλλά πώ θα γίνει, ρε φίλε. Ο άλλο παράγει. Είναι νέο. Και τον χάνω. Φεύγει. Ο 25 ψάχνει άλλα βριά, δεν κάνει παιδί. Ποιο κάνει παιδί σήμερα, ρε. Μόνο ήρωε. Χλάπα τη ένα μισθό, χλάπα τη δεύτερο μισθό. Στα 43 βγαίναμε συνταξιούχοι. Τι λέτε ρε, μια χαρά πέρασε. Μη καράβλα έχει κάνει του γαμπρού εκεί με τα Πόρσε. Τι λέτε ρε τώρα, άντε ρε. Ο Γιώργο αξίζει να γίνει κάποιο λογιστή, αν έχει πτυχίο οικονομικών ή να ασχοληθεί με κάτι άλλο, λέει ο Ανδρέας. Καλή ερώτηση. Κοίταξε. Ναι. Η απάντησή μου είναι ότι όλα τα επαγγέλματα πλέον σήμερα δεν αξιολογούνται σωστά μισθολογικά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν εννοεί αν υπάρχουν. Αν υπάρχουν δουλειές. Υπάρχουν κάποιες δουλειές, θα ζοριστείς βέβαια αν είσαι μικρός. Κοίταξε, πλέον όταν είσαι σε αυτή την τέτοια μικρό σε ηλικία, ό,τι και να γίνει είναι βρώμα η δουλειά. Δηλαδή, μπες στη λογική ότι θα το πολεμήσεις. Αλλά σε σχέση με κάποια επαγγέλματα, ναι, υπάρχουν κάποιες δουλειές παραπάνω. Θα έχεις λίγο πιο πολλές ευκαιρίες. Πιστεύω ότι κυρίως εγώ το εξετάζω να γίνεις οικονομολόγος, όχι στην Ελλάδα. Να φύγεις στο εξωτερικό. Ναι, στο εξωτερικό, αν φύγεις, πας να γίνεις οικονομολόγος και με το χαρτί. Θα πάρεις καλά λεφτά. Αυτό δεν εξετάζω να γίνεις χρωμολόγος στην Ελλάδα. Δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό. Κωστή, σε παρακαλώ, μια χάρη. Ρώτα τον γιατρό αν μπορεί η Βόρειο Ήπειρο να κατεβάσει δική της εθνική ποδοσφαίρα όπως η Σκωτία. Εάν δεν υπάρχει αναγνωρισμένη ομοσπονδία από τη FIFA, γιατί η Σκωτία έχει δική της ομοσπονδία, η οποία αναγνωρίζεται από τη FIFA, δεν μπορεί να κατεβάσει εθνική ομάδα. Δεν μπορεί. Πονηρώσει λίγο. Το μήνυμα είναι λίγο πονηρό. Ναι, γιατρέ, κάτι έχει το σκυλάκι μου κοντά στο στήθος που να το πάω για εξέταση και πόσο θα κοστίσει. 8 χρόνο είναι το σκυλάκι. Είναι άνεργος ο φίλος με το σκυλάκι και φοβάται μην έχει τίποτα. Δεν ξέρω τι έχει στο στήθος, αν είναι ασθενικό ή θηλυκό σκυλί, όλο τάξη το ιστορικό είναι λίγο λοιπές. Γιατί τι σχέση έχει, εγώ ξέρω άντρες που πέθαναν από καρκίνο του μαστού. Εντάξει, είναι λοιπές. Δεν έχει σπάνιο μεν. Είναι λοιπές τώρα, εντάξει. Φαντάζομαι ότι για να μπορείς να το δεις διαγνωστικά και να δεις τι ακριβώς είναι αυτού είδους η αλλίωση, φαντάζομαι ότι είναι υποδόρια η αλλίωση ή αφορά το δέρμα. Δεν ιδιωτεύω για να σου πω τι ακριβώς γίνεται, αλλά υπάρχουν κάποιοι φιλοζωικοί οι οποίοι αναλαμβάνουν τέτοιου είδους έξοδα. Ναι. Θα το ψάξεις, θα το βρεις. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο μέσω ίντερνετ να έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ, να βρεις οτιδήποτε μέσα στη Θεσσαλονίκη που να σε βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Ραπτόπουλε, είμαι πολύ ερωτευμένος με μια κοπέλα την οποία την ξέρω μόνο φατσικά. Είμαστε από την ίδια μικρή πόλη, αλλά δεν έχουμε κοινές παρέες. Τι να κάνω. Να τη δείξω το πρωτοφόλι σαν ισχυρό. Μπέσε, ρε φίλε, κάνε ένα σκηνικό, σκηνοθέτησε κάτι. Όχι. Πάνε κάπου, ξέρω. Εγώ πιστεύω, απλά πήγαινε και πέσε ότι γουστάρει. Όχι, ρε, όχι, έτσι. Θέλει σαπένστε. Ποιο σαπένστε, ρε. Σκηνοθεσία. Ναι, γεια σου, είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Όχι, δεν λέω να τη δείξει. Εννοώ να τη κάνει πέσιμο, ρε παιδάκι μου, να τη δείξει, ρε παιδάκι μου, ότι τη γουστάρει. Αυτό. Τώρα δικά του μάθημα τώρα δεν πώ θα. Τι να του κάνω μάθημα, δεν είναι. Μα ακριβώς αυτά τα μαθήματα είναι που καταστρέψει τον κόσμο. Ναι. Δείξε τι αισθάνεσαι, ρε παιδάκι, με τον τρόπο που σου βγαίνει και τελείως. Ναι. Άμα το δείξει τι αισθάνεσαι με τον τρόπο που σου βγαίνει, θα φας χιλόπιτα. Καλά. Δείξε κάτι άλλο που δεν αισθάνεσαι. Ρε Κωστή, ο Γιώργος δίπλα σου είναι μέταλλο. Με αυτή τη μούρη λέει για παπαροκά το βλέπω. Λέει παιδιά, σας πάω Βασίλη Γερά. Παπαροκά. Ρε 054, είπαμε μην κρίνεις. Αυτό λέγαμε τόση ώρα πριν. Εμφανισιακό πρότυπο. Ναι, ρε φίλε. Με τα γούστα. Και φυσικά εννοείται, δυστυχώς πενθεί και ο κόσμος της ροκ. Δεν το είπα χθες, θα το πω και σήμερα. Εντάξει, πέθανε ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας έκανε όλους σχεδόν. Έλα, πέθανε και ο Ντάνος Λυγίζος, αλλά δεν είπες τίποτα γι' αυτόν. Και τον Ντάνο Λυγίζω να πω. Βέβαια, γιατί φυσικά και δεν είπα. Δεν λέω, δεν μειώνω το θάνατο του Ντάνου. Εννοείται, αλλά εγώ μιλάω τώρα για τη μουσική, γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, να γιάσει το στόμα σου, ραπ, ένας 30-25, 24 για την ακρίβεια. Ραπ, πέστα και ξαναπέστα. Λέω, 6-46. Τι να κάνω, να τα χαρίσω. Φάγανε με χρυσά κουτάλια αυτοί και τώρα κάνουν και μάθημα, να πούμε. Κατάλαβες, οι νέοι, σήκωσε να κάτσε στο λεωφορείο, σταυροπόδι και μη σηκωθείς. Άιντε. Καταστρέψατε τον τόπο η γενιά σας, τώρα ζητάτε και τα αρέστα, να πούμε. Γιατί να πείτε και του 25, 4 πτυχία, 3 γλώσσες και άνεργος. Τι λέτε ρε, πρασινοκάμπιες και νεοδημοκρατοκάμπιες. Άιντε να χαθείτε από εκεί πέρα, μέρα που είναι.
Θες να δείξουμε γραμμές. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να μιλήσει τελευταία μέρα του χρόνου, να ακούσουμε την άποψή του. Βέβαια. Μία η ώρα είπε ο Γιάννης ότι έχουμε διάλειμμα και μετά να πούμε είναι δύο η ώρα ή μία μισή. Ένα διάλειμμα πάντως σίγουρα έχουμε στη μία. Πες για τρίτα τηλέφωνο. Λοιπόν, αν και για Ηρακλή δεν είπε τίποτα, τέλος πάντων. Είπαμε κάποια πράγματα, κάποια ψήγματα, το πόσο σημαντικό είναι το μάτι. Ψήγματα. Εντάξει, το μάτι του Σαββάτου. Στο αγωνιστικό δεν μπορούμε να ασχοληθούμε, μα δεν θα αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Το υλικό είναι συγκεκριμένο, υπάρχουν κάποιες αποδεσμεύσεις. Για μένα, κακώς από τη στιγμή που το πράγμα είναι βαρημένο, πρέπει να δεις μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου πιθανές κάρτες, τιμωρίες και μετά να αρχίσουν οι αποδεσμεύσεις. Είναι λίγο νωρίς να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι έκρινε η δίκη και ο προπονητής, έτσι έκαναν. Για μένα δεν το έκαναν σωστά. Εντάξει, τι παραπάνω. Το τηλέφωνο λοιπόν για τον κόσμο είναι επικοινωνία στο 2310 90 90. Πες το πάλι. 2310 90 90 90 και 98 80 90. Με δύο τηλέφωνα έτσι. Δύο τηλέφωνα. Ναι. Μπορούμε να τους ακούσουμε. Ναι. Πλέον. Μπορούμε να τους ακούσουμε και 955 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Αν θέλει κάποιος να μας στείλει μήνυμα. Αγγλία είδες. Είδα, ναι. Τι είδες? Boxing Day. Πέρα από την Boxing Day, είδα το χθεσινό μάτς ανάμεσα στη Leicester και στη Manchester City. Έχω εντυπωσιαστεί από τη Leicester, από έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, από το Μαγρές. Νομίζω ότι έστω και σε αυτή την ηλικία δείχνει πολλά πράγματα. Μου αρέσει που οι ομάδες της Premier League έχουν βέβαια δυνατότητα, γιατί έχουν μεγάλο βαλάντιο, να βρίσκουν τέτοιους αξιόλους ποδοσφαιριστές σε αγορές όπως είναι η Γαλλία, γιατί από εκεί προήλθε ο Μαγρές. Γενικότερα, ο Ρανιέρι φαίνεται ότι με ένα υλικό το οποίο για τα δεδομένα της Premier League δεν είναι και το ακριβότερο, ότι παρουσιάζει ένα πολύ ωραίο προϊόν. Και εδώ φαίνεται αυτό που λέμε η φτώχεια του ελληνικού ποδοσφαίρου σε ιδέες και γενικότερα σε ποδοσφαιριστές. Και δεν έχει και δεν είναι ενώσεις εκεί. Δηλαδή δεν ζητάνε λεφτά για να πληρώσουν. Κοίταξε, η Λέστερ μέχρι στιγμής ενθουσιάζει και εντυπωσιάζει γενικότερα με τον τρόπο με τον οποίο παίρνει αποτελέσματα. Δηλαδή είναι πολύ πολυμορφική ομάδα. Μπορεί να σου παίξει πολλά στυλ ποδοσφαίρου. Εντάξει, σίγουρα. Δεν θα ξέρω αν θα αντέξει ως το τέλος. Χρειάζεται ενίσχυση. Και κάμινα και κόντρα επίθεση και κατακτητικό ποδόσφαιρο. Ναι, και έχει πίεση ψηλά. Και πίεση ψηλά, ναι, ναι. Μ' αρέσει αυτή η ποικιλία ποδοσφαίρου που σου παρουσιάζει. Που παρουσιάζει, μάλιστα, κατανοητό. Είδαμε. Και σήμερα έχει και Πριμέρα Ντιβιζιόν. Αλλά βέβαια είναι άλλου είπα Ευαγγέλιο Πριμέρα Ντιβιζιόν σχέση με την Premier League. Είναι πιο τεχνικό ποδόσφαιρο. Πιο λιγότερο δυνατό. Πιο τακτικό. Ναι. Κορμιά πιο αδύνατα. Βέβαια σήμερα υπήρχε μια ραψοδία ποδοσφαιρική, το Μάτς Ράγιο Ατλέτικο, το οποίο είχε υψηλές εντάσεις και πολλά τρεξίματα και κάθισα να δω τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου της Ατλέτικο, να την ξαναμελετήσω, η οποία είναι μια ιδιαίτερη και μια νεοτεριστική προσέγγιση, όπου ο Σιμεώνε δεν βάζει ας πούμε, ιδιαίτερη σπουδή σε αυτό που λέμε το πάσα κιούρα, στην ακρίβεια της πάσας. Είναι μια ομάδα η οποία αυξάνει την πυκνότητα του παιχνιδιού. Δηλαδή, καταργήσαν τα εξτρέμ αυτή. Καταργήσαν τα εξτρέμ. Δημιουργούν πολλές μονομαχίες μέσα στο χώρο και στο χρόνο του παιχνιδιού. Και επειδή είναι μια φύσικα ομάδα, μου αρέσει πάρα πολύ η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου της Ατλέτικο. Δηλαδή έχει γίνει πολύ δυνατό και αθλητικό το ποδόσφαιρο. Αν χάσει η Ατλέτικο τις δυνάμεις της. Βιολογικά δεν θα αντέξει αυτό που ναι, θα αυτό, το εξυπηρετήσει. Κατάλαβες. Αλλά υπάρχει ένας Γκρισμάν ο οποίος είναι καταπληκτικός και σε τεχνική ποιότητα και σε αθλητική ποιότητα. Γενικότερα, όσοι θέλετε να δείτε ποδόσφαιρο διαφορετικής προσέγγισης πλέον, δείτε Ατλέτικο Μαδρίτης. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς. Καλά, τι είναι αυτά που λέω βραδιάτικα, μας τρελάνεις, ρε. Σε ενοχλεί, ρε. Τι δεν με ενοχλεί, τι είναι αυτά, τι χαζομάρες λες, παρακαλώ για το θάνατο τον άλλο, ρε, και δεν σε νοιάζει και δεν σε κάνει. Και νέο, λέω, παλιογλύφτη. Τι είναι αυτά που λέω βραδιάτικα. Πόσο ετών είστε, κύριε? Εγώ 55 είμαι, ρε. Γεια χαρά, φίλε. Επόμενη γραμμή. Τα ψωμάκια σου τάφαγες, τα πασοκάκια σου τάφαγες. Άμεση το διάλογο να πει κανένα νέο για μια δουλειά. Επόμενη γραμμή, ναι. Άιντε. Καλημέρα. Διώξατε τους νέους στο εξωτερικό μετανάστες, 55 χρονών. Τώρα δηλαδή, κάτσε. Γιατί εντάξει, και οι γονείς μου είναι σαν λίστα στα 60. Εντάξει. Τι είναι αυτά που λες, ρε, αυτό που γονείς. Τα παιδιά μας, κοίτα. Ας τους γονείς. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Τους γονείς μας φάγαν καλά. Επόμενη γραμμή. Τι είναι αυτά που λες. Βρε, μια χαρά φάγανε. Καλημέρα. Άιντε το, τους λυπηθώ τώρα. Μια πολύ συγκεκριμένη, άιντε, πάρε μια με πολύ τώρα. Συγκεκριμένη τάξη, οικονομική και κοινωνική, έφτασε τα πράγματα. Πάμε, εδώ. Καλημέρα, άιντε. Άστα αυτά τώρα, άστο λαϊκισμό. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Καλώς τον. Χαίρετε. Καλώς τον, καλώς τον. Το γλυκάρα, σωζόμαστε. Έτσι. Πάμε δυνατά. Ελπίζουμε. Γεια σας, κύριε Κώστα. Θα σωθούμε εύκολα. Και του χρόνου λοιπόν, θα. Καμπερίδιο έχω, ρε, μια χαρά είμαι. Ας αναφερθούμε και σε άλλα θέματα. Πλην του ποδοσφαίρου. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως
για το θάνατο και τα λοιπά. Μάλιστα. Αν τον φοβάται, αν δεν τον φοβάται. Εντάξει, όλοι τον φοβάται. Εγώ έχω να πω ότι. Είσαι ατρόμητος. Εσύ Κωστή, τον φοβάσαι πάρα πολύ γιατί πας πολύ στους γιατρούς. Εσύ δεν τον φοβάσαι. Και κοιτάς την υγεία σου και το ένα και το άλλο, άσχετα το τι λες. Το τι κάνεις μετράει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τα παιδιά σου πόσο χρόνο είναι? Το ένα είναι 39 στα 40 και το άλλο 36. Μπορεί να πεθάνεις άνετα, εγώ απαγορεύεται. Το παιδί μου είναι 10. Δεν μπορώ εγώ τώρα να αφήσω το παιδί μου 10 χρονών. Αν πάει 30 μπορώ να πεθάνω κι εγώ άνετα. Κατάλαβες. Και εσύ και να πεθάνεις δεν θα έχει καμιά απώλεια. Οικονομική, αισθηματική φυσικά δεν θα υπάρχει. Εμένα όμως θα έχει και οικονομική, θα έχει και συναισθηματική. Το κατάλαβες. Εγώ επειδή είμαι υπέρ της ευθανασίας, σε πληροφορώ στην ηλικία σου. Είχα κάνει ταυτότητα. Τι ταυτότητα έκανε? Ευθανασίας. Όταν θα πεθάνω να μου πάρουν μάτια, καρδιά, νεφρούς. Επικίνδυνο αυτό που έκανες, γλυκέ μου άνθρωπε. Γιατί θα μπορούσες. Ο λάθος έκανες. Λάθος. Δεν ξέρω εγώ αν έκανα λάθος. Θα σου πω γιατί. Να φάνε τα σκουλίκια. Κάσα τα σκουλίκια. Τρώνε άλλα τα σκουλίκια. Λοιπόν. Ναι, άκουμε εμένα τώρα. Να άκουμε εμένα. Είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί απάγω τώρα 25 χρόνων, 28, 30 και πάω και γίνω δωρητή σώματος. Που ξέρω εγώ, ένας μεγαλοεπιχειρηματίας δεν με, στο άλλο στενό δεν με πιάσει και με φάει τα νεφρά και τα σηκώτια και να τα πουλήσει σουβλάκια και σουτζουκάκια. Θα με φάει λάχανο. Λάθος είσαι. Οργάνων σώματος. Οργάνων σώματος. Τι θα σε πάρει? Το πουλί θα σε πάρει. Το σώμα θα σε πάρει. Τα όργανα που μέσα. Λοιπόν, ναι. Θα σου πω το εξής. Ναι. Ότι. Ναι. Ο φόβος. Ο φόβος. Είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε την πίστη. Γιατί ο ανόητος άνθρωπος, ενώ γνωρίζει ότι από τη στιγμή που θα γεννηθεί θα πεθάνει. Αυτό που λέω ο Χιλιτίδης, πόσοι άνθρωποι περιμένουμε να πάρουμε ένα νεφρό. Ναι, ναι, πολύ σωστό. Αν υπάρχει όμως μυστικότητα και όχι να έρχεται ο άλλος επειδή έχει δισεκατομμύρια και να παίρνει το νεφρό το δικό μου να με απαγάγει. Αυτό φοβάμαι εγώ. Εγώ φυσικά να δώσω και τον νεφρό μου και την καρδιά μου σε κάποιον που την έχει ανάγκη να τραγκάρω. Όχι όμως να με πάρει άλλο στο δωμάτιο και να με πετσοκόψει και να με κάνει σουβουλάκια και σουτζουκάκια. Το κατάλαβες? Εκεί εγώ. Άμπραβο. Από τη στιγμή που θα λείψω δεν με ενδιαφέρει. Εάν λοιπόν ένας πεθάνει ξαφνικά και δωρήσουν τα όργανά του οι συγγενείς του, είναι πολύ συγκινητικό και πολύ έντονο και πολύ ανθρώπινο. Αλλά το άλλο είναι επικίνδυνο, εγώ το φοβάμαι. Καλά. Δηλαδή να πω τη γυναίκα μου, γυναίκα, άμα τρακάρω με το Κόρντομπα ή με φάει κανένας λάχανο, αν έχω τίποτα, ξέρω εγώ, υγιές επάνω μου, πάρε και δώσ' το. Ναι, όχι όμως να ξέρουν ότι εγώ τα έχω δωρήσει και σε μια γωνιά να με φάνε λάχανο. Το κατάλαβες, θέλω να σε πω. Αμπράβο, το διαχωρίζω. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Έτσι. Άκουσε με. Λοιπόν, η πίστη στηρίζεται στο φόβο. Σωστό. Γι' αυτό και όλες οι προσωπογραφίες του Θεού, ναι. Και αν πας σε ένα Αγία Σοφιά, προς τα πάνω, εδώ τη δικιά μας, έχει ένα μεγάλο τρούλο και αναπαρίσταται ο Θεός, ο οποίος έχει αυστηρό ύφος. Όλες οι προσωπογραφίες του Θεού έχουν αυστηρό ύφος. Ναι, δεν υπάρχει, ναι. Γελαστός Θεός. Γιατί υπάρχει γελαστός. Γιατί όχι. Ναι. Στις προσωπογραφίες. Γιατί το γέλιο διώχνει το φόβο. Ναι. Και η πίστη στηρίζεται στο φόβο. Ναι, ναι, βέβαια. Στο φόβο. Βέβαια, βέβαια. Κατάλαβες. Έτσι. Λοιπόν. Πολύ Ουμπέρτο Έκο διαβάζει ο κύριος Κώστας. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Τι είπε? Πολύ Ουμπέρτο Έκο, λέω, διαβάζεται, κύριε Κώστα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η πίστη για μένα είναι μια εσωτερική δύναμη που εγώ δεν πιστεύω, έτσι, καταρχήν. Είναι μια εσωτερική. Άμα φοβηθεί, σου λέει, θα πιστέψει. Όχι απαραίτητα. Είναι μια εσωτερική δύναμη, η οποία, ρε παιδάκι μου, οδηγεί τον κάθε άνθρωπο. Μόλις κάνεις κανένα παιδί. Το χρειάζεται για να έχει ηρεμία, εσωτερική ηρεμία στη ζωή του. Δεν πιστεύει. Άμα κάνεις κανένα. Πιστεύω. Εγώ σέβομαι όμως αυτούς που πιστεύουν. Δεν λέω ότι πιστεύουν ούτε από φόβο ούτε από τίποτα. Βρε, άμα κάνεις κανένα παιδί, θα μάθεις να φοβάσαι κι εσύ. Άκου να δεις, εγώ σου είπα ότι δεν σέβομαι αυτούς που πιστεύουν. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, προς Θεού. Προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Μακάρι και εγώ να ήμουν σαν κι αυτούς. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή είμαι αγνωστικιστής.
σαν τον Τζίμερο είσαι δηλαδή. Ούτε πιστεύω ούτε δεν πιστεύω. Δηλαδή θα φύγω με αυτό το ερώτημα. Κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Καλά. Ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει, ωραία. Good. Το κατάλαβα. Λοιπόν, ναι. Περίμενε 20, τελειώνω. Ναι. Και θα σου πω και κάτι. Ότι κάποιος δικός μου άνθρωπος που έτυχε να πεθάνει την ημερομηνία που γιόρταζα, γιατί από τότε δεν γιόρτασα. Ναι. Έγινε αυτόχειρας. Ναι. Όταν κατάλαβε ότι πλέον ότι θα ευτελίζεται, γιατί καταστρέφονταν τα εγκεφαλικά κύτταρα με ραγδαία ταχύτητα. Mm. Ενώ ως τότε ήταν δακτυλοδεικτούμενος με την καλή έννοια. Έτσι. Εδώ στην μικρή την κοινωνία της πόλης μου. Μάλιστα. Όταν κατάλαβε ότι πλέον καλά, μην δίνεις ιδέες, κλείσε, μην δίνεις ιδέες, γιατί το ίδιο είχα και εγώ στην οικογένεια και πήρα το όπλο στα μάξι. Έλα, καλημέρα. Ναι, ξέρω τι θα μου πεις. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Εγώ μιλάω. Μάλιστα, εσείς. Α, γεια σου Κώστα. Καλώς. Πήγαινε, καλά. Καλά, καλά. Κωστοσία του Τσιόλη. Α, έλα ρε Σωσία του Τσιόλη. Τι κάνεις, καιρό έχω να σε ακούσω. Κοίταξε, τελευταία φορά είχα πάρει λίγο πριν τις εκλογές, 16 Σεπτεμβρίου. Είχα πει κάτι για το Σόιμπλε, μου το κλείσατε, τέλος πάντων. Γιατί σε κλείσαμε. Για τον Σόιμπλε που είπα ότι... μην το πεις πάλι, μην σε ξανακλείσουμε, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Το καταράστηκες, ναι. Όχι. Μην πες κακία. Όχι, είπα. Μη. Πάμε παρακάτω. Μη σε ξανακλείσουμε. Δεν μου λες. Πάμε, ναι. Ο Τάσος είναι δίπλα. Ποιος Τάσος? Όχι, είναι ο Γιώργος με το μέλι, ο Παοξής Μιχαλάου και ο γιατρός, ο Ηρακλειδέας, ο Βασίλης. Γεια και στα παιδιά. Έλα. Λοιπόν, για αυτό που είπες. Για το ότι φταίει ο 70χρονος και ο Δεν φταίει, ρε. Άκουγα. Μισό. Δεν κλαίω. Δηλαδή, άμα φύγει ένας μετανάστης. Άλλο. Ναι, άκουσε με. 25 χρονών θα λυπηθώ. Θα στεναχωρεθώ, θα πονέσω και ας μην είναι συγγενής μου, φίλος μου ή ακροατής μου κτλ. Ναι. Άμα φύγει ένας 73 χρονών από αμέλεια γιατρού, πάλι θα στεναχωρεθώ, αλλά όχι τόσο. Και να μην σηκωθεί να καθίσει κτλ. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Ναι. Τι φταίει για την κρίση μας. Μην το πας τώρα στη θεωρία. Εγώ τώρα πιάσαμε θεωρία, ότι, υπάρχει μια οργή, άκουδο, μην το πας, άκουδο. Υπάρχει μια οργή των 30άριδων, 18άριδων, 15άριδων, 17άριδων, 25άριδων για τους μεγάλους ανθρώπους. Αυτό τους θεωρούν κοινωνικός αυτοματισμός. Δεν το κατάλαβα. Ο ένας εναντίον του άλλου. Η μία ηλικία εναντίον του άλλου. Εγώ σου λέω το αποτέλεσμα. Ψάρεις. Δεν σου λέω εγώ αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Εγώ είναι σου λέω οι 30άριδες μιλάνε όχι με σεβασμό για τους 65άριδες και 70άριδες. Δεν τους σέβονται όπως σεβότανε, ας πούμε, πριν 50 χρόνια ο 30άρης τον 70άρη και έλεγε, το έλεγε ο σεβάσμιος κτλ. Λένε ο απατεώνας. Όχι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, για τη γενιά του. Λοιπόν, δεν είναι απαταιώνας. Ρε παιδί μου, ρε άνθρωπε, δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Σου λέω τι συμβαίνει. Ναι. Τώρα είναι απαταιώνες, δεν είναι απαταιώνες, φυσικά και μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Η γενιά τους όμως θεωρείται από την προηγούμενη γενιά υπεύθυνη και δεν τους χωνεύουν. Το καταλαβαίνεις. Να σου πω γιατί δεν είναι υπεύθυνη. Άντε πάλι. Για παράδειγμα, εσένα, θα μιλήσω λίγο προσωπικά για εσένα χωρίς κακία, έτσι. Ο αείμνηστος πατέρας σου είχε αμάξι. Μια χαρά, περνούσε. Μην το κλείνεις. Ναι. Ρε εσύ Κώστα. Θέλω, ξέρω τι θα με πεις, ρε. Θέλω να πω το εξής. Προβλέψιμος είσαι. Για να πάρει αμάξι, ναι, έπρεπε να χτίσει αίμα. Δεν παίρνανε αμάξι. Ο αείμνηστος ο δικός μου πατέρας. Τώρα ένας 20χρονος προκρίσης, μόλις απολύονταν από το στρατό και έπιανε μια δουλειά με 700 ευρώ, 60 δόσεις, ας την προκρίσεις. Άκου λίγο, καινούργια αμάξι. Μπορούσε αυτό δεκαετία 80 η γενιά των 70χρονων να το κάνει. Τώρα αυτό είναι απάντηση, ρε Τσιόλη. Ναι, ρε. Τώρα αυτό είναι επιχείρημα, ρε Τσιόλη. Άκουσε λίγο. Εδώ μιλάμε για την προοπτική τη ζωή, ρε. Είπες για ταξίδια. Ναι. Ποιος έκανε ταξίδια τότε όταν το δολάριο είχε 250. Ρε, δεκαετία 80 και οι σκύλοι χοληστερίνη είχαν. Έχει τρελαθεί, ρε. Για άλλο λόγο. Άντε πάλι για άλλο λόγο. Δεν είχαν τα ταξίδια, δεν είχαν τα αυτοκίνητα, δεν είχαν την κατανάλωση αυτή. Ενώ τώρα ένας 25άρης άνεργος που περιμένει τη γιαγιά του να μην πεθάνει και να την βάλει στο ψυγείο να την καταψύξει, τι ωραία που είναι τώρα. Ναι, για το χρέος που ευθύνεται, λέμε, η δεκαετία του, η γενιά των 70άριδων, των 55άριδων και τα λοιπά. Η συμπεριφορά τους, φίλε, ο τρόπος ζωής τους, ο καταναλωτισμός τους, η λαμογιά τους, πέρασε στις νέες γενιές
και τους κακοχαρακτηρίζουν και αυτούς και εμάς που ακολουθούμε. Σαν χώρα. Άδικα δηλαδή το λένε. Ποιος καταναλωτισμός με το ευρώ έχουμε να ξεσκιστεί να παίρνουμε από αμάξια, από τηλεοράσεις 500 ιντσών και τι δεν ξέρω αυτό. Πλάκα με κάνεις. Ποιος αγόραζε δεκαετία 80. Ένα παπάκι είχα εγώ, 28 χρονών, μέχρι εκεί έφτασε η χάρη μου. Αν ήμουν νέος 20 το 2005 θα είχα αμάξι. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν καταλαβαίνόμαστε. Σε άλλα μήκη κύματος ζούμε. Άκου λίγο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ναι. Ξέρεις ότι το δημόσιο χρέος από την πρώτη μέρα του ευρώ, από το 2002 πρωτοχρονιά, μέχρι το 2009 το Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου, διπλασιάστηκε. Όσα χρωστούσε το ελληνικό κράτος από το 1974 μέχρι το 2002, άλλα τόσα χρωστούσε μέσα σε 7 χρόνια με το ευρώ. Τον Άρη μου θυμίζει. Λόγω της κατανάλωσης. Ναι. Τον Άρη μου θυμίζει. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει για να μην. Πώς το λένε, τα τι να μάθουμε τι συμβαίνει. Ένας που γεννήθηκε το 1952. Ναι. 53-54. 48-49-50. Σπούδαζε. Ωραία. Ναι, ναι. Και έβγαινε στη ζωή. Τις ίδιες ευκαιρίες είχε, ρε. Δεν λόγω, είχε περισσότερες ευκαιρίες με αυτό που βγαίνει τώρα. Γιατί δεν σπούδαζαν πολύ τότε. Άντε πάλι τα ίδια. Γεια σου, φίλε, με κούρασες. Γεια χαρά, είσαι κουραστικός. Δεν κάνω ζάφτη μαζί σου. Ούτε σε ταβέρνα μπορώ να κάτσω να μιλήσω μαζί σου. Με κουράζεις. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Είσαι κουραστικός, δεν μπορώ να κάτσω μαζί σου. Δεν μπορώ να κάνω παρέα μαζί σου. Καλημέρα. Δεν γίνεται. Καλημέρα, ναι. Έλα ρε. Γιώργο. Ναι. Φίλε, θα διαφωνήσω σε αυτό που είπες πριν. Σε ποιο από όλα, φίλε? Τα του Παντελίδη και έτσι. Για πες μου. Ο Έλληνας από τη φύση του είναι, τώρα δεν θα βρίσω, απλά θα το πω λίγο κάπως αλλιώς. Είναι μητρόδουλος. Τι είναι? Είναι μητρόδουλος. Προσκυνάει το... δεν ακούω, δεν ακούω. Προσκυνάει το ιδίο, αυτό θέλει να πει. Ναι, δεν το λέω. Ναι, εντάξει, αυτό. Υπερβάλλεις ρε φίλε. Άντε πάλι. Γιατί υπερβάλλω ρε φίλε. Γιατί υπερβάλλει. Γιατί δηλαδή μισό, γιατί το, καταρχήν μισό, τι σχέση έχει αυτό με τη μουσική? Ο Παντελίδης λέει τέτοια τραγούδια. Ωραία, εντάξει, και ο Καζατζίδης που ήταν και αυτός λαϊκός τραγουδιστής, τι πηγαίναν οι γκόμενες και πήγαινε ο κόσμος ή ο Μπιδικότσης. Ο Κλέγανης. Μη γιώνεις μια ολόκληρη μουσική κουλτούρα όπως είναι η λαϊκή τέτοια. Εντάξει, δηλαδή, μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Σίγουρα μετράει μια ωραία παρουσία, ένα στυλιζάρισμα, συμφωνώ. Αλλά εντάξει, υπάρχει και κόσμος που του αρέσει. Απλά εγώ πιστεύω ότι δίνει περισσότερο βάση. Καταλαβαίνω πως το λες. Δίνει περισσότερο βάση σήμερα ο νέος στον τρόπο διασκέδασης. Όχι το αν πηγαίνουν γυναίκες, ξέρω εγώ, πιο πολλές κτλ. Σίγουρα η γυναίκα στο μαγαζί θα τραβήξει, ρε παιδάκι μου. Ναι, εντάξει. Γιατί δεν πάνε στις καφετέρειες, στις καλές, να βάλουν καμία η οποία είναι άσχημη, ξέρω εγώ, δεν είναι ιδιαίτερα καλή σώμα κτλ. Και βάζουν τα κορμιά. Γιατί δεν παίρνουν καμία, ξέρω εγώ, του κατηχητικού να βάλουν εκεί πέρα που είναι και καλή κοπέλα του σερβίρ. Θες το λίγο να συνεχίσει. Για πες λίγο, να δούμε που θέλει να καταλήξει. Τι με νοιάζει τώρα. Δεν σε νοιάζει εσένα. Θέλω να μιλήσω για την Παοκάρα μου. Να μιλήσει, για να πες. Συγχαρητήρια τον Καλίτσιο πήρες, φίλε. Να χτυπήσει τις καμπάνες τη Αγία Βαρβάρα από τη χαρά σου. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να γίνει αντίστοιχο Τζαβέλα. Παίζει σε δύο θέσει, δεξί μπακ και σέντερ μπακ. Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή ο Τζαβέλα, αν παίξει αριστερό μπακ, βγαίνει πέμπτο. Όχι, αφού 3-5-2 παίζει ρόλο. Λες για δύο θέσεις. Δηλαδή ο Τζαβέλας, πες ότι παίζει ο Πάοκ. Παίζει ο Πάοκ 4-3-3, ρε. Ναι, και έχει τον Τζαβέλα, ρε, αριστερό μπακ, τον Καλίτσιο δεξί μπακ, τον Βιτόρ και τον Μαλεζά. Ωραία τετράδα άμυνας. Δηλαδή ότι... Μια χαρά τετράδα είναι. Άντε, ρε, πάρτε παίρνω δύο, παίρνω άσερα αυτό που λέει. Πάτε, παίρνω πείτε, δύο καλά εξτρέμ. Παίρνω δύο καλά εξτρέμ. Ναι, ναι. Και ο Τζαβέλας θα κάνει ναι. αυτό που πρέπει. Ναι, δεν θα γυρνάνε οι άλλοι να μαρκάρουν. Ναι, ναι, ναι. Ο εξτρέμ θα γυρνάει πίσω, ναι, θα είναι μόνο μπροστά εντάξει. και θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Δηλαδή, μισό λεπτό. Στο 3-5, στο 4-3-3, με Βιερίνια από τα 10 ευρωμολαϊκιστή θα σε χαστουκίσω. Λοιπόν, στο 4-3-3 θα σε χαλούσε, δηλαδή αν είχα το Βιερίνια που δεν γυρνούσε ποτέ πίσω τα δεξιά και να έχω πίσω τον Καλίτσιο. Ποιο είπε εσένα ότι δεν γυρνούσε? Πολλιά χαρά γυρνούσε. Τίποτα, άστο δεν γυρνούσε. Ήταν ο Στάουτσερ, ο Στάουτσερ του κάλυπτε. Ο Στάουτσερ τον κάλυπτε. Έλα, ήταν αυτό που είχε κάνει ο Σάντο τότε. Είχε το Λίνο από τα αριστερά που ανέβαινε μπακ και είχε το Σορλέν για να τον καλύπτει. Και από την άλλη, ο Βιερίνια που δεν γυρνούσε είχε το Στάουτσερ. Αυτό θα κάνει. Τι μου λες τώρα και εσύ. Ναι, αυτός... Σταματήστε να γιώνετε. Ένα παίκτη ακόμα δεν ήρθε. Σταμάτα, ρε. Ακόμα, δε... Οπα, sorry. Ακόμα δεν ήρθε. Μην παρασύρει, θα φωνάξει ο κυλτήρης θα μας πλακώσει. Λοιπόν, άκουδο.
Όχι, δεν λέω το Γιώργο. 3-5-2 δεν παίζει ο Τούντορ. Θα πάρει ναι. παίκτες για 3-5-2. Θα παίξει ναι. ο Γκαλίτσιος back half. Εδώ είδα το Γιώργο. Το Γιώργο. Το Γιώργο. Αχ, διάλειμμα. Λοιπόν, μείνε, μην φύγει. Θα σου πω εγώ γιατί δεν κάνει ο Γκαλίτσιος. Για δεξί back half. Γιατί παίζει ένα 3-5-2 που θες φουλάτο. Κλείσε. Λέω 378, καλησπέρα παιδιά. Γιατρέ, έχω ένα παπαγαλάκι με αραιό φτέρωμα. Λοιπόν, από... Κάτσε λίγο. Διάθεση και λοιπά, όλα καλά λέει. Παίζει να έχει παράσιτα ή ψήρες λέει. Και πώς το γιατρεύουμε, ευχαριστώ. Τράβο του μια περούκα. Υπάρχει σίγουρα πιθανότητα, αλλά τι? Από εκεί και ύστερα να πω κάτι. Δηλαδή, αφού είναι καλά το πουλί, όμως. Όχι. Πτερόρια είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να φέρνει σε κάτι το οποίο είναι καθαρά τοπικό, μπορεί να είναι μια συστηματική. Φαλακρός παπαγάλος δηλαδή. Ναι, να πέφτει τα φτερά, να πτήσει. Άμα είναι υγιής, δεν τον πειράζει. Δεν θα είναι όμορφο. Εντάξει, υπάρχει και μια φυσιολογική μορφή πτερόρια η οποία πρέπει να την αξιολογήσουμε, να το δω πρώτα. Αν δεν το δω από κάτι, αλλά γενικότερα πτερόρια είναι κάτι το οποίο είναι μη ειδικό. Ναι. Ως σύμπτωμα. Ναι. Ότι μπορεί να παίζει, μπορεί να παίζει, ναι. αλλά είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Ναι. Δηλαδή το παγαλάκι σου φαντάζομαι ότι δεν έχει σε επαφή με άλλα παγαλάκια, δεν βγαίνει έξω από το κλουβί του. Γενικότερα δεν κάνει βόλτες, είναι ένα παγαλάκι το οποίο είναι μέσα σε κλουβί. Οπότε επειδή είναι καλά κουνούμενο περιβάλλον, τα παραστικά νοσήματα γενικότερα σπανίζουν. Δηλαδή δεν είναι. Του δάσους, πώς το πω παραπάνω, για να το καταλάβεις. Έχεις δίκιο, ρε, ας βγουν να με πούνε εμένα αυτοί που σε κράζουν. Είμαι 27, 3 χρόνια δουλεύω, 28 με 30 μέρες στο ταξί, 14 ώρα. Δεν με έμεινε φίλος, λέει, γιατί φύγανε μετανάστες. Όσο για γυναίκα κλάφτα, ούτε λέει την Αριανάρα, δεν μπορώ να πάω να δω. Υπόψη πτυχιούχος με δύο ξένες γλώσσες. Απλά ας κάνουν σιωπή, λέει. Μάλιστα. Λέει αυτός, αυτό που λέω εγώ. Δεν τους χωνεύουν. Λέει, ας κάνουν σιωπή. Μην μπαίνεις αυτό τον εμφύλιο, ρε, αυτό που λέει, άσε τώρα. Μια χαρά είναι. Με την προσθήκη του Αρντά, η Μπάρτσα θα βγάζει μάτια για τέτοιο Ρονάλντο. Ναι, θα βγαίνει ραντεβουδάκια με τον μποξέρ του. Ράπι Άικ με τρεις καλούς παίκτες λέει: ναι, μπαίνει. Καλά είναι. Καλημέρα! Λοιπόν, η Άικ πάει μια χαρά. Καλή είναι. Ναι. Έλα, φίλε. Την είδαμε το Λεβαδιακό, τι καλά πήγε. Εντάξει, και ήταν πονηρό. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. 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 Τι κάνουμε. Καλά, φίλε, εσύ. Καλά, καλημέρα και στη παρέα εκεί. Εδώ είναι. Καλημέρα, φίλε. Βασικά να σε ρωτήσω για το φιλικό που έγινε σήμερα. Άρης Αγροτικός. Ναι, ναι. Ξέρουμε πώς πήγε έτσι από θέμα πωλήσεων και τα εισιτηρίων και λέω πωλήσεων. Πρέπει να μαζεύτηκε. Κανένα 15 πρέπει να μαζεύτηκε. Καλά είναι. Καλά είναι για σήμερα, ναι, είναι ναι, καλά. Δεν ρωτάω για το πώς πήγανε, ρε παιδί μου, γιατί ήταν. Καλά ήταν. Μαζεύτηκε. Ό,τι μαζεύεται για αυτό τον Νίκο είναι καλό. Ναι. Ό,τι μαζεύεται είναι καλό. Έτσι. Για το παλικάρι, ναι. Έτσι. Εντάξει, 31 χρονών είμαι. Ωραίος. Για πες. Να πω. Από τα 15 δουλεύω. Μπράβο. Αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή, κατάλαβες, παιδί μου, ότι πολύ δύσκολα, πολύ έτσι ξέρω εγώ, ναι. Στην ωραιότερη ηλικία σου να θες και να μην σε αφήνουν. Αυτό. Συμφωνώ σε αυτό. Απλά διαφωνώ, ρε φίλε, στο ότι ξέρεις ότι πώς χρονών είσαι, είσαι 60, ναι. Έλα, μόγιο, ξέρω εγώ, έτσι, ναι. Καταλαβες. Τη γενιά του λέει. Δεν λέει τον. Δηλαδή. Μπορεί να είναι όλοι λαμόγια, όλοι καλοί. Αλλά οι ευκαιρίες. Ναι. Οι ευκαιρίες που δόθηκαν στους παλαιότερους για εργασία, για ανάπτυξη, για χίλια δυο, φυσικά σήμερα ένας ο οποίος είναι 20 χρονών δεν τις έχει. Και οργίζεται. Και είναι λόγος αυτός, ρε Ραπτόπουλε, να μην συμπαθεί να πηγαίνει κόντρα τον 70. Ναι, είναι λόγος. Μισό λίγο. Είναι λόγος. Και άμα και μουσική κιόλας ο 70 και μασέλα και μουσική και ήταν του Πολυτεχνείου, του Πασόκ, ακόμα περισσότερο βέβαια. Ναι, εγώ άμα βλέπω μουσά το 70, τρελαίνομαι να πούμε. Θέλω να του δαγκάσω τη μασέλα. Λέγει. Λες για παράδειγμα για τις ευκαιρίες, οκ. Ναι, γιατί. Ναι. Είχε τις ίδιες ευκαιρίες. Ξέρω εγώ, ο Γιώργος. Ο ένας, ο άλλος, ξέρω εγώ, που είμαι 31 τώρα, ναι. με τις ίδιες ευκαιρίες που έχει, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντινίδης, ο... Κατάλαβες, πιτσιρικάδες, δηλαδή, ο Κάτσε. Έχουμε δηλαδή τις ίδιες, είχαμε τις ίδιες ευκαιρίες. Όχι. Θυμάσαι, ξέρω εγώ, να υπάρχει ακαδημία, η τάδε ακαδημία, ξέρω εγώ, εδώ, παραδίπλα η τάδε ακαδημία εκεί. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ναι, πού κολλάει αυτό με το δικό μου. Ναι, τότε ρε παιδί μου που λες για τις ευκαιρίες, ξέρω, για τις ίδιες ευκαιρίες. Ναι. Ναι. Οπότε έτσι όπως δεν είχαμε τις ίδιες ευκαιρίες κι εμείς
όπως βλέπεις τώρα ο κάθε πιτσιρικάς, ξέρω εγώ, γίνεται ποδοσφαιριστής σου, λέει, δεν σου λέω γίνεται... Ε, γίνονται όλοι ποδοσφαιριστές, δεν φίλε. Εντάξει ρε φίλε, προσωπικά εγώ δεν θα ήθελα, ξέρω εγώ, να πάω στη Real Madrid, θα ήθελα να βγάζω κάπου το ψωμί μου, να παίζω την παλίτσα μου, να παίζω την παλίτσα μου, όχι να κάνω το κορόιδο και να παίρνω το μπακύρι. Τι σχέση έχει αυτό ρε φίλε με αυτό που λέμε τώρα? Θέλω να σου πω για το θέμα ευκαιριών ρε παιδί μου. Αυτό έχει. Καλά, οι ποδοσφαιριστές ρε φίλε, 100 στο 200-300 είναι, και από αυτούς τους 300 ξέρω εγώ παίρνουν 50-60-70 τα λεφτά. Τι σχέση έχει με αυτό που λέμε? Τέλος πάντων, εντάξει, θέλω να σου πω κάτι άλλο και κλείνω. Λες ρε παιδί μου για τη γενιά, ξέρω εγώ, των 70 και έτσι. Θα σου πω κι εγώ, η γενιά η δικιά σου, η νεολαία, ήταν πιο αξιόπιστη από τη νεολαία τώρα? Όχι. Όχι. Κομματόσκυλα ήταν η γενιά μου. Η γενιά σου. Κομματόσκυλα ήταν, ναι, η γενιά μου. Okay, εντάξει. Πλακωνόντουσαν στο ξύλο ποιος θα βάλει το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη ή του Ρόμπεν του Βίλιαμ. Ήταν και πιο πολιτικοποιημένη τέτοια ρε σύγερα από το που λέει. Ήτανε. Πιο πολιτικοποιημένη εποχή. Η γενιά μου, η γενιά δικιά μου, λαμογιά μεγάλη. Η γενιά δικιά μου. Σιγάρε. Έχουμε... Sorry κιόλας, ξεμπορδελέψει εντελώς. Η χειρότερη γενιά από πλευράς ευκαιριών είναι αυτή που είναι τώρα από 20 μέχρι 30 χρονών. Αυτοί που πρέπει να φωνάζουν. Και αυτοί έπρεπε να γκρεμίσει την Ελλάδα. Αλλά κάθονται να πούμε και ασχολούνται τώρα με ανοησίες. Για ποιο λόγο αυτό? Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί είναι λακαμάδες, ξέρω εγώ γιατί. Είμαι εγώ άνεργος. Αλλά τα παιδιά τι να κάνουνε? Έχουν ένα πολιτισμό και λέει φεύγουμε και πάμε σε άλλες χώρες. Ευτυχώς έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά αυτό, αυτό όμως. Α, εντάξει, όταν φεύγουν οι 20άρδες, οι 30άρδες, οι παραγωγικοί. Και φεύγουν σε άλλες χώρες. Εγώ τι έχω εδώ πέρα? Η Θεσσαλονίκη έχει γεμίσει εστιατόρια του Delicious, καφέδες, ξανά καφέδες, σάντουιτς, μάντουιτς, γύρους, μύρους. Δεν έχει τίποτα να παράγει. Προσωπικά για μένα, σαν να τάσους για αυτό που λες ρε παιδί μου, το ότι φεύγουν και έτσι, δεν ξέρω πώς θα το πάρεις. Μπορείτε ή τα παιδιά, δεν ξέρω εγώ, να το πάρουν στραβά το ένα το άλλο. Εδώ γεννήθηκα, εδώ θα πεθάνω, ρε φίλε. Να πεθάνεις. Δεν μπορείς να με διώξεις. Όχι, ποιος θα σε διώξει αυτός, γιατί. Φίλε, μην ξεχνάς ότι επικρατεί μια διαφορετική πλέον στάση. Είναι αυτό που λέμε ότι είχε αλλάξει και κοινωνικό υπόβαθρο ο ίδιος ο κόσμος. Παλιά γινόταν ένας πόλεμος και δεν έβλεπες τόσους πολλούς να φεύγουν, ρε παιδάκι μου, να γίνονται πρόσφυγες. Καθόντουσαν εκεί και καλά να πολεμήσουν και τον άλλο. Δεν λέω εγώ ότι αυτό που κάνουν τώρα οι Σύριοι που φεύγουν κατά χιλιάδες είναι λάθος ή σωστό. Σου λέω ότι είχε αλλάξει προσέγγιση. Ότι το τελευταίο πράγμα που θέλει ένας άνθρωπος πλέον είναι να δώσει τη μάχη του, ας πούμε. Φεύγουν και Σύριοι τώρα, εντάξει, ανοίγεις μεγάλο θέμα, αδερφέ μου. Τα λέμε, φίλε. Ωραίο μήνυμα 8-20. Εγώ δεν έχω δει κανέναν 25 να βρίζει έναν 70 όσο του γεμίζει την τσέπη με ευρώ. Αυτή είναι η σχέση. Ναι. Όλοι οι έχουν οικονομία. Ναι, αλλά είναι 25, ναι. Ένα 35, ένα 40 που του γεμίζει 75 την τσέπη με ευρώ, αυτό είναι αρρώστια. Γιατί δεν μπορεί να παράγει ο 45. Θέλει. Διότι οι 45 οι συμμαθητές μου που μείναν άνεργοι, ουδείς ήταν τεμπέλης. Και ουδεμία ήταν τεμπέλα. Καμία. Κανένας. 45 δεν ήταν τεμπέλης. Με 6.000 ένσημα, με 5.000 ένσημα, γυρίσα στο σπίτι να πούμε. Τι λέει εδώ? Διάβασε. Γιατρέ, έχω ένα, λέει, Ιγκουάνα που τον τελευταίο καιρό δεν τρώει παρά μόνο αν ακούσει αργιανούς, λέει, στο ράδιο. Το βλέπω να ψοφάει, λέει. Τι λες να φταίει? 1000 χρόνια έπονδυον. Να το φέρεις για μελέτη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τι λέει αυτός? Θέλω, καλημέρα. Καλημέρα. Μαρκεζίνη. Γεια σου, Μαρκεζίνη. Λοιπόν, αγόρι μου, εν μέρη σε κάποια από αυτά που λες έχεις δίκιο. Εν μέρη. Εν μέρη. Έτσι. Δηλαδή τώρα τι κάνεις? Βάζεις να μαλώσουν τα παιδιά με τους γονείς. Αν αυτοί, άκουσε με λίγο, θα σου πω. Αυτοί οι γονείς ξεκίνησαν από το μηδέν. Το ότι αν κλέβαν ή δεν κλέβαν, δηλώνουν αυτοί το κράτος. Και τα παιδιά σήμερα που είναι μορφωμένα με 2, 3 και 4 γλώσσες οφείλονται στους γονείς. Είναι η μοναδική γενιά που ξεκίνησε από το μηδέν, έκανε περιουσία, βοήθησε τους γονείς τους, τους παππούδες μας δηλαδή, που είμαι εγώ τώρα 40 χρονών, έτσι, κοιτάνε τα εγγόνια τους, κάνανε περιουσία για τα παιδιά τους, αλλά ταυτόχρονα είναι η χειρότερη γενιά, γιατί μια ζωή ψηφίζανε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο, φιλαράκι. Τι είναι? Δηλαδή βάζεις τους 30 να μαλώσουμε τους γονείς τους. Που πρέπει να σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Μας φέραν μόνο και μόνο μας φέραν στη ζωή. Πολιτικός δεν τους σεβόμαστε. Πολύ σωστός είσαι, φίλε. Για μένα είσαι πάρα πολύ σωστός.
Πολιτικός δεν τους σεβόμαστε. Αφού κάνετε ναι, πολιτικός δεν τους σεβόμαστε. Όχι από εκεί και πέρα να πεθάνουν. Άμα δεν ήταν αυτοί θα ψοφούσαμε εμείς. Υπάρχουμε εμείς στη ζωή και έχουμε δημιουργήσει ό,τι έχουμε δημιουργήσει. Είναι από το κομπόδιμα που έχουν αυτοί οι γονείς. Έχεις 100% δίκιο, αλλά είναι αυτό. Τα περιμένω εγώ, τη μάνα μου ή τον πατέρα μου αυτή τη στιγμή για να φάει το παιδί μου. Είναι συγκινητικό, αλλά είναι άρρωστο. Δε φίλε, είναι άρρωστο, αλλά δεν φταίνει οι γονείς μας. Φταίει αυτό το κράτος που δεν θα σταμάτησε όλα αυτά. Α, πάλι το κράτος φταίει. Ποιο είναι το κράτος, δεν εμείς δεν είμαστε το κράτος. Κάτσε ρε φίλε, θα σου πω ένα πραγματάκι. Όταν οι άδειες του ταξί κάναν πόσο κάναν, έτσι. Πότε. Δεν το ήξερε το κράτος. Ναι. Πώς ένα, ή αλλού. Όταν ένα μαγαζί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε μια τρύπα άλλο 30 τετραγωνικά και τότε είναι 5 χιλιάρικα ενίκιο. Πού το κράτος το πει, αλλά τώρα φίλε, τι 5 χιλιάρικα. Το κράτος. Ναι, φίλε, το θέμα ήταν όμως, ρε φίλε, ότι και ο ψηφοφόρος συντηρούσε αυτό το κράτος. Άκου λίγο. Επιβραβεύοντάς το με τις ψήφους του. Εκεί είναι το θέμα. Των 30 που καταργούνται τους 70. Ναι, αυτό γίνεται. Αυτό συμφωνώ μαζί. Πέσανε σε μια γενιά η οποία ήταν αμόρφωση. Μην ακούσεις και κάνα 20χρονο. Κάνα 18χρονο τι θα πει. Εκεί θα σου σηκωθούν τα μαλλιά. Σήμερα τα 18χρονα και τα 20χρονα φιλαράκι, άστο. Τι άστο. Θα περιμένω όλα έτοιμα. Σόπαρε μεγάλε. Έτοιμα. Ας βγουν να δουλέψουμε. Πού? Όχι τώρα, πού ρε φίλε, λίγο πού να δουλέψουμε, ρε. Πού να δουλέψουμε. Δεν έχει, τώρα δεν έχει. Α, δεν έχει. Έγινε, δεν έχει, ρε φίλε. Α, δεν έχει. Δεν για σένα, για μένα είχε, για τους μπαμπάδες μας είχε, για αυτούς δεν έχει. Αυτοί δεν πρέπει να φωνάξουν, δεν πρέπει να βρίσουνε. Ναι, και πρέπει να βρίσουν τους γονείς τους. Όχι, θα βρίσουν εμένα ή εσένα. Φυσικά βρίσουν τους γονείς τους. Μπράβο, ωραία τα λες. Τι να σε πω. Διαφωνώ πλήρως μαζί σου, φιλαράκι. Αν μάρια έχουν τα κότσια, ας βγουν έξω να δουλέψουν, ας πάνε αλλού. Φεύγουν αλλού, φεύγουν. Φεύγουν αυτοί, θα μείνουμε εμείς, θα γεράσουμε όσοι προλάβουμε και γεράσουμε και θα είμαστε μια χώρα γερόντων, θα μας πασάρουν εδώ και τους μετανάστες θα πάει το μεροκάμο το 3 ευρώ και θα δεις τι ώρα που θα περάσουμε. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, κάτσε να δεις τι θα γίνει. Μόλις πεθάνουν οι μάνες μας, οι μπαμπάδες μας. Εκεί να δεις τι θα γίνει. Εκεί να δεις σκουπιδοφάι που θα φάμε. Καλημέρα, τώρα ακόμα ζούνε. Γι' αυτό δεν τους βρίζετε, επειδή τους αρμέγετε. Τους πήρατε από τα γεροκομεία, τους πήραμε, τους φέραμε στο σπίτι. Τους αγαπήσαμε ξαφνικά πολύ. Τους μπαμπάδες μας και τις μαμάδες μας. Αν είχαμε τα λεφτά, τα καλά και τα πακέτα, βουρ, στο χαρίσιο γεροκομείο θα τους είχαμε. Ψέματα είναι. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Ψέματα είναι, ρε. Μίλα, ρε, βολεμένε, εσύ να πούμε. Έτσι σε γράφουν εδώ. Κοίταξε, ας ήταν κι άλλος άξιος να γράψει εξετάσεις, γιατί είχα πάγιες ανάγκες. Τι να κάνουμε. Τέλος. Θέμα ικανότητας ήταν. Τι να τον κάνω, δεν νιώθω καμία τύψη. Για τον φίλο. Αντί για τον Καλίτσιο, λέει ο Ρέπας, ας πήγαινα να πάρω τον Κυβρακίδη, λέει, από τον Ατρόμητο, σαν την Κωνσταντινίδη που είναι και νέος και έχει και μεταπολιτική αξία που θέλει και ο Άρνεσεν. Σωστός, ο Ρέπας. Ράπ, εγώ δεν έχω δει κανέναν τον Ρέπα. Γιατρέχω η Γκουάνα. Ρε Κωστή, έχεις δίπλα στον Άρνεσεν Κουτσιανικούλη, γιατρό του δημοσίου που κάνει την πάπια, λέει, και μέχρι τώρα έχει ψηρήσει 500 χιλιάρικα από το κράτος. Αν είναι 35 θα το πληρώνουν, λέει, και τα εγγόνια σου. Δηλαδή να καταργήσουμε το δημόσιο πλήρως. Ναι. Έτσι θέλει, ναι, ο φίλος. Να δούμε, ναι, αν είναι λειτουργικό, ναι, αυτό. Λοιπόν, να μην υπάρχει κοινωνικό κράτος, να μην υπάρχει. Ο άλλος ρωτάει, ναι, πάει Δευτέρα Λυκείου, από πότε θα ήταν καλό να αρχίσει την ειδική προετοιμασία για την SAS, ψυχολογικά τεστ και αθλήματα. Επίσης θα μπορούσε κάποιος που έχει Νομίζω δεν υπάρχει το κριτήριο για να πω. Δυσορδογραφία. Να περάσει στρατιωτική σχολή. Να περάσει στρατιωτική σχολή. Το βλέπω πρώτη φορά, θα το ψάξω να δω. Ρα, παίζω βόλεϊ σε μια ομάδα Β' Εθνικής που είναι βαθμολογικά ψηλά. Όμως τρώω πάγκο. Με ζητάνε για βασικό σε μια ομάδα που είναι χειρότερη. Τι λες να κάνω. Να πας στη χειρότερη ομάδα. Να παίξεις. Το θέμα είναι να παίξεις την ηλικία που είσαι να παίξεις. Δευτέρα ηλικία, 16. Το παιχνίδι είναι που, όχι η κατηγορία. Λοιπόν, το παπαγαλάκι με αρρώστια ρευτέρωμα μπορεί να είναι. Το παπαγαλάκι, ναι. Του Ραπτόπουλου την αρρώστια να φαλακρώ. Πάμε στις γραμμές, ρε. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, καλημέρα. 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 Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλα. Καλημέρα, φίλε. Και στον Γιώργο από μια καλημέρα. Θα συμφωνήσω σε κάτι που είπατε στην αρχή για τις ανάγκες των εορτών που είπατε. Ο κόσμος που, αυτό που είπε ο Βασίλης, συμφωνώ απόλυτα. Ο Βασίλης το είπε, ναι. Ναι, ότι οι τεχνητές ανάγκες, ναι, που δημιουργούνταν όλα αυτά τα χρόνια ήταν τεχνητές. Και καταναλωτικές καθαρά. Και καταναλωτικές καθαρά, και πλέον ο κόσμος, ας πούμε, βλέπεις, γίνεται κάτω στο κέντρο χαμός. Ο κόσμος βλέπει τις βιτρίνες αυτά, αλλά μόνο βλέπει. Δεν παίρνει πλέον. Μισό λεπτό, μπορώ να παρέμβω λίγο, αγαπητέ μου. Να παρέμβεις. Θεωρείτε ότι ήταν καταναλωτική ανάγκη το να μαζευτεί αυτή τη στιγμή μια οικογένεια σε ένα σπίτι και να φάει? Ούτε αυτό δεν γίνεται πλέον, ε. Άλλο. Δεν μπορείς να φωνάξεις το σώμα σου, τους καλέσεις. Ντρέπεσαι.
Δεν έχει λεφτά, δεν έχει να ψωνίσει τίποτα. Τώρα, δηλαδή, έβλεπα, συγγνώμη λίγο, έβλεπα τις προάλλες τους κουραμπιέδες και ήταν είναι τόσο ακριβή, λες και δεν τους έχω ρίξει άχρη, λες και τους έχω ρίξει κοκαίνη από πάνω. Κάπου ο Έλληνας το είχε παρακάνει σε αυτό το πράγμα. Κάπου το είχε παρακάνει. Και πλέον εγώ συμφωνώ ότι το είχε παρακάνει. Πολύ, ότι πλέον κοιτάει ο καθένας τις ανάγκες που έχει, εφόσον έχει τα λεφτά, έτσι, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει τις δυνατότητες, όπως λες, ούτε τα βασικά να καλύψει. Λοιπόν, γι' αυτό και πλέον οι υπόλοιποι όλοι κοιτάνε πλέον, τα βλέπουν τα πράγματα αλλιώς και δεν γίνονται αυτά που γίνονταν στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα θέλω να πω, γι' αυτό που πω Βασίλης, ότι περιμένει να ξαναρχίσει το τεράστιο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν... Γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί. Έχει σασπένς, έχει ίντρικα παρασκήνια. Δεν είναι ιδιαίτερα θελκτικό, αλλά επειδή ο Έλληνας είμαστε ένας λαός ο οποίος... Είναι, ας πούμε, στην παραοικονομία, είναι στη Στιαπού και τα λοιπά. Και κατά βάθος το γουστάρει αυτό το πράγμα. Γουστάρει να βλέπει τον Ολυμπιακό να ευνοείται για να βγαίνει να βρίζει. Κατά βάθος, κατά βάθος. Ναι, να βλέπει εκεί στο κέντρο 200 λάθος πάσεις. Ναι, έτσι. Γουστάρει. Από εκεί και πέρα, εγώ είδα, έχω τέσπιτη TV, όπως είχε και ο Βασίλης, και είχα την τύχη να δω και προχτές το Αγγλικό Πρωτάθλημα και το Σάββατο και σήμερα είδα και το Ισπανικό. Που είχα να δω καιρό, ήταν όλα τα μάτια σήμερα εκτός από ένα που είναι αύριο. Ωραίος. Και θυμήθηκα πως παίζεται λίγο το ποδόσφαιρο, γιατί είπε το ελληνικό πρωτάθλημα, είχα αρχίσει λίγο να το ξεχνάω. Να το ξεχνάτε, ναι. Λοιπόν, είχε σήμερα ματσάρες, ήταν στις 7 η ώρα, ήταν η Ρεάλ πρώτη, η Αθλέτικο δεύτερη, η Μπαρτσελόνα τρίτη. Να κάνω μια ερώτηση. Στις 9 η ώρα πήγε η Αθλέτικο πρώτη, η Ρεάλ δεύτερη, η Μπαρτσελόνα τρίτη. Και στις, τι ώρα τελείωσε η Μπαρτσελόνα, 11 και πήγε η Μπαρτσελόνα πρώτη, αυτά είναι πρωταθλήματα. Εδώ ο Ολυμπιακός και 10 αγώνες να έχει λιγότερους, πρώτος θα είναι. Να πω κάτι. Είναι τόση διαφορά. Αν τη δεκαετία του 70 υπήρχε ο TTV και έβλεπες, ας πούμε, τη δεκαετία του 70 πώς παίζουν οι ομάδες στην Ελλάδα. Ναι. Αν εξαιρέσεις λίγο τον ΠΑΟΚ που έδωσε θέαμα. Ναι. Και τον Ολυμπιακό. Ποιο Ολυμπιακό. Το Κουλάδρι. Τρίχες. Η ομάδα των παιχτών ήταν, δεν ήταν ομάδα. Και η ΑΕΠ του Μπάρου έπαιξε ποδόσφαιρο. Εντάξει, ναι. Δηλαδή θα έβλεπες πάλι διαφορές. Θέλω να πω δηλαδή, όταν τη δεκαετία του 70 έβγαινε, ας πούμε, ο Άρης στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική. Μας διαλύανε όλοι. 40 χρόνια ακούμε την Περούτζια, να πούμε, και την Μπενφίκα με τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ την Μπαρτσελόνα πριν 40 χρόνια. Και ο Παναθηναϊκός κάτι πορεία. Στην δεκαετία του 80 δεν πήγαινε ο κόσμος να τον δει. Πώς είπατε? Τον Ηρακλή τη δεκαετία του 80. Όχι, δεν πήγαινε. Πήγαινε να δει τον Χατζηπαναγή. Πήγαινε. Δεν πήγαινε να δει τον Ηρακλή. Χεσμένο τον είχε τον Ηρακλή, φίλε. Αν πήγαινε να δει τον Ηρακλή, θα μείνανε και Ηρακλήδη. Να σου πω ποια ομάδα έβλεπα εγώ τη δεκαετία του 90. Που δεν είναι. Δεκαετία του 90, ποια ομάδα. Λοιπόν, καθόμουν και έβλεπα το βράδυ την ΑΕΚ, τη Φιλαδέλφια. Ναι, με Δημητριάδη. Μπάλα. Όχι αστεί. Ναι, σωστό, τώρα, σωστό. Τώρα τι να κάτσω να δω στο ελληνικό. Σωστό. Τι να κάτσω να δω. Υπήρχε όχι. Μια Λάρισα, υπήρχε ένα Σόφι. Άλλο λέει όμως ο Κωστής. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρωτάθλημα πλέον. Τι να κάτσω να δω. Δηλαδή λέμε τώρα τον τέρμι με την Καλονή. Είναι να γελάμε τώρα. Ποιο τέρμι με την Καλονή. Αυτές οι ομάδες δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν πριν από λίγο διάστημα. Δεν ήξερα εγώ ότι υπάρχει ομάδα Καλονή. Υπήρχε ο Φωστήρας μου, εντάξει. Όχι, το Φωστήρα τον ήξερα. Εντάξει, έχει μια ιστορία. Εντάξει, υπήρχε η Λευσίνα, υπήρχε, ξέρω εγώ, ο Πανεγιάλιος, υπήρχε, ξέρω εγώ, η Πάτρα. Εντάξει. Δεν τρελνόμαστε. Σε 20 χρόνια θα έχουν και αυτή την ιστορία τους. Στην Αγγλία τη βαθμολογία. Να στην πόλη, εγώ την βαθμολογία. Την ξέρουμε. Καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Πας να ποντάρεις τώρα, ποιο θα πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία. Μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ποιο θα το πάρει. Η City. Έχει το ρόστερ να αντέξει το βάθος του χρόνου. Άλλος θα σου πει θα το πάρει η Λέστερ. Κάποιος άλλος θα σου πει θα το πάρει τότε. Μπορεί. Αυτά είναι πρωταθλήματα. Εδώ στην Ελλάδα ξεκινάμε από τον Αύγουστο, ξέρουμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ξέρουμε ποιος θα βγει δεύτερος, ξέρουμε ποιοι θα βγουν πάνω κάτω στην Ευρώπη. Ξέρουμε και στην Αγγλία όμως υπάρχουν οι παραδοσιακοί δυνατοί, έτσι. Ξέρεις που είναι στη βαθμολογία οι δυνατοί. Εντάξει, ναι, αλλά υπάρχουν οι παραδοσιακοί δυνατοί. Η Manchester και η Liverpool είναι μαζί στην 7η θέση. Η Chelsea. Η Chelsea δεν είναι δυνατή. Άστιγε, Chelsea. Τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του πεδιασμού. Chelsea είναι μια νεόπλουτη δύναμη. Εμείς μιλάμε για δυνατές. Τις παραδοσιακές δυνάμεις Αγγλίας. Δεν μιλάμε για καμιά Chelsea. Την Καλονή, τη Βέρεια, τον Αστέρα Τρίπολης. Μην πω και άλλες ομάδες. Τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, γιατί δεν τα λες? Γιατί ο ΠΑΟΚ δηλαδή με δύο τίτλους εγχώρια, γιατί θεωρείται δυνατή ομάδα? Δεν κατάλαβα.
ας πούμε ομάδες όπως είναι ο Όφη, όπως είναι η Λάρισα στη Γάμα Εθνική, στη Φίτα, ο Άρης είναι εξαφανισμένος. Όφη και η Λάρισα, μισό λεπτό, γιατί ακούω πια. Τι έχει προσφέρει δηλαδή ο Όφη και η Λάρισα στο. Εντάξει, η Λάρισα ήταν και μια ακαδημία, έβγαζε και παίκτες. Ο Όφη δηλαδή, ας πούμε, τι έχει προσφέρει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχει προσφέρει Όφη, δεν έχει προσφέρει προκρίσεις, δεν έχει προσφέρει, δεν έχει. Δεν έχει. Εντάξει, και η Τρίπολη φέτος προσέφερε με αυτή τη λογική. Εντάξει, και η Τρίπολη προσέφερε με αυτή τη λογική φέτος πρόκληση. Πήγε στον τελικό και ο Αστέρας και ο άλλος άπλωσε τη χερούκλα του. Αλλιώς και ο Αστέρας θα είχε γραφτεί στην ιστορία. Πήγε στον τελικό εκεί τη χρονιά που θα έπρεπε να παίζει η Β' Εθνική, έτσι. Μην. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Καλά, τώρα έπρεπε να παίζει Β' Εθνική. Γεια σου, Βίλε. Ο άλλος λέει: ο 121 υπάρχουν πολλοί νέοι σήμερα που τεμπελιάζουν. Δουλεύω, λέει, courier και πακέτο, και όταν λέω να σε θέλουμε άτομα, η απάντηση είναι: α, σιγά μην είμαι, λέει, εγώ στο μηχανάκι. Το τραγικό είναι ότι βλέπω μηνύματα αυτή τη στιγμή. Άλλοι βρίζουν νέους, άλλοι βρίζουν 70ρδες και δεν βρίζουν την πραγματική αιτία του προβλήματος. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό είναι το τραγικό. Επόμενη γραμμή. Ναι. Περίεργεια. Όπα. Περίεργεια. Εσένα λέει. Εμένα λέει. Πει, εσένα λέω Ραδόπουλε. Α, εγώ. Ο Θόδωρος είναι. Έχω πει ότι η παραφροσύνη σου μπορεί να ξεπεράσει και τη λογική ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ψυχολογικά προβλήματα. Είναι δυνατόν σε μια τέτοια κοινωνία, εσύ που το παίζεις κρυφό αριστερός αλλά και καλά δεν έχει ψηφίσει κανέναν, όταν ο άνθρωπος, ο Σαραντάρης που υποτίθεται θα έφερνε την ελπίδα στο χώρο της Ελλάδας εδώ και ένα χρόνο, έχει μεγαλώσει κατά 4 μονάδες στην ανεργία. Από το 24 την έχει εκτινάξει στο 28. Τον επέλεξε ο ελληνικός λαός, κύριε. Μισό λεπτό. Μάθε να ακούς λίγο πρώτα χωρίς να διακόπτω. Απαντάω εγώ. Να μην απαντάς. Θα σου δώσω το λόγο να απαντήσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Έχει ένα 530 εγγεγραμμένους ανέργους ο ΑΕΔ. Ανεπίσημα είναι στα 2,5 εκατομμύρια. Αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει με πτυχία, γιατρών οι περισσότεροι στο εξωτερικό και τίποτα άλλο παραπάνω, ούτε οικονομολόγοι, ούτε μεταδίδες, ούτε χτίστες, ούτε κτηνίατροι, ούτε τίποτε άλλο, είναι περίπου στις 300.000. Αυτοί όλοι πιστεύεις ότι φύγανε γιατί δεν βρίσκανε δουλειά στην Ελλάδα, ή φύγανε πρωτίστως διότι το χρήμα ρέει άφθονο στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι δανεικό σε μια χώρα η οποία μετά το 1958 άρχισε να στείλει εταιρείες οι οποίες επισήμως από το 1966 κάνουν δολιοφορές στις άλλες χώρες. Βλέπε Siemens και δεν συμμαζεύεται. Μιλήσεις εσύ σε μια χώρα υποτιθέμενη Ελλάδα, λες, για το μαύρο χρήμα, όταν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Για πήγαινε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι να δεις τι γίνεται στις παραλιακές καφετέρειες της Θεσσαλονίκης. Όταν ζητάνε οι αγγελίες πακετάδες, πιτσαδόρους, να δουλέψουν σε μαγαζιά, ζητάνε σεκιουριτάδες, οι οποίοι έχουν πάρει και άδειες, τις έχουν πληρώσει. Ναι, παίρνουν 2,20, είναι στην ξεφτύλα η τιμή των 2 ευρώ και 20 λεπτά για να φυλάξεις ένα χώρο. Την ώρα, ε. Παίζεις με τη ζωή σου χωρίς τίποτα. Και πηγαίνουν μόνο άνθρωποι, οι περισσότεροι, οι οποίοι είναι πάνω των 35, οικογενειάρχες με ένα, με δύο, με τρία παιδιά. Πού είναι οι νεαροί των 20 έως 30 να πάνε να δουλέψουν? Α, τεμπέληδες δηλαδή. Τι είναι δηλαδή, κύριε Ραβού. Υπερβάλλεις λίγο, ρε φίλε, υπερβάλλεις. Σε λίγο που περάνω, σε λίγο που τελειώσω. Για δες λίγο τα εκλογικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Τις εκλογές θα μάθετε να τις βλέπετε σφαιρικά και όχι με το τι δίνει το ποσοστό που τον έβγαλε. Το 54% αυτοί που ψηφίσανε τον κύριο Τσίπρα, τον υποτιθέμενο αυτόν πρωθυπουργό, ήτανε το 1 εκατομμύριο των ανέργων. Γιατί το ψηφίσανε, κύριε Ραβδόπουλε? Εμένα ρωτάς. Να τους δώσει, υποτίθεται, την ελπίδα και να τους βρει δουλειά. Υποτίθεται. Το σκεπτικό τους όμως δεν ήταν αυτό. Το ψηφίσανε για να κρατήσει εν ζωή
ανθρώπους όπως σαν το συγχωρεμένο τον πατέρα σου, τον πατέρα μου που είναι εν ζωή, τον πατέρα του Γιώργου, τον πατέρα του Βασίλη, οι οποίοι δουλέψανε 40 χρόνια, όχι στο δημόσιο, μπετατζίδες, σκουπιδιάριδες, κουβαλώντας τη λαϊκή καφάση από τις 4 ώρα το πρωί. Ρε μα τώρα μπορεί να κουβαλήσουνε. Κάτσε ρε Θόδωρε. Μισό λεπτό. Κάτσε ρε Θόδωρε. Γουστάρεις για να δημιουργήσεις ένα κλίμα. Τι κλίμα ρε να δημιουργήσω. Σου δίνω το στίγμα να πούμε και το τι λένε τα νέα παιδιά. Εσύ δηλαδή. Το στίγμα που δίνει είναι βλακοειδέστατο. Γιατί ρε φίλε. Γιατί σου ξαναλέω. Ότι όταν ζητάω εδώ άνθρωπο στη δουλειά μου να μου κάνει ρεπό γιατί δουλεύω 31 νύχτες και είμαι παντρεμένος με 3 παιδιά και έχω να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου πάνω από 3 χρόνια νύχτα και δεν έρχεται κανείς να δουλέψει. Γιατί δεν θέλει τη νύχτα. Θέλει να δουλεύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και στις 2.30 να πίνει φραπέ. Όχι, δεν αυτό. Και κατηγορείς εσύ. Δεν αυτό. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Δεν αυτό. Ξέρεις τι είναι. Κατηγορείς εσύ το συγχωρεμένο τον πατέρα σου, ο οποίος σου έδειξε δείγματα ανθρώπου και ανθρωπιάς, γιατί όταν έμπαινε στο λεωφορείο, είσαι υποχρεωμένος να σηκώνεις έναν άνθρωπο που είναι 70 χρονών για να κάτσει. Ρε καταλαβαίνεις τι σου λέω. Όχι, γιατί είπες και αυτό ακόμα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Θεωρούν υπεύθυνους λοιπόν τη γενιά του πατέρα σου και του πατέρα μου. Τα εγγόνια τους θεωρούν ότι εγκληματίσανε. Άντε μπράβο. Που δεν θέλουν στη ζωή τους να βγουν. Άκου κανένα νέο άνθρωπο. Μην ακούς τον Κασιδιάρη μόνο. Τον Κολόμακα, τον Κασιδιάρη εκεί που δέρνει τις γυναίκες. Άκου κανένα νέο άνθρωπο. Να σου πω κάτι για να ξέρεις. Κάνα σπουδαγμένο άνθρωπο. Επειδή λες χωρίς να γνωρίζεις. Να σου κάνει εσένα το ρεπό. Ο τετρατό. Ναι, εγώ έχω παραπροφροσύνη. Ναι, ναι. Άκου να σου πω τώρα. Καλά. Συνδύρε κανένα μετανάστη που είσαι λογικός να πούμε. Μην κατηγορείς ένα παλικάρι όπως είναι ο Ηλίας ο Κασιδιάρη. Ο οποίος είναι ένα παιδί ο οποίος είναι σπουδαγμένος. Ναι. Και είναι επιστήμονας. Ναι. Έτσι είναι γεωπόνος. Ναι. Δουλεύει γεωπόνος. Λοιπόν, όχι, δεν δουλεύει γεωπόνος. Τι κάνει. Δεν δουλεύει γεωπόνος. Σκοτώθηκε στη δουλειά ο Κασιδιάρης. Άσε μας μωρέ τώρα. Λοιπόν, σιγά μωρέ. Τον άντρα, τον Κασιδιάρη. Σιγά. Επειδή μιλάς συνέχεια για μας. Ναι. Συνέχεια για μας. Και επειδή θες να το προσετερίζεις ένα κομμάτι συνέχεια. Και επειδή θες να μου βγάλεις όλους τους υπόλοιπους καλούς. Και εμάς πάντα κακούς, ναι, μωρέ, ναι. Δράκουλες που τρώμε ανθρώπους, που σκοτώνουμε μωρά παιδιά και δεν συμμαζεύεται τι μπορεί να φαντάζεσαι, γιατί αυτά φαντάζεσαι τώρα στο μυαλό σου. Λοιπόν, άκου να σου πω, από αυτούς τους βουλευτές που έχει εκεί μέσα Χρυσή Αυγή, κανένας δεν είναι από τζάκι. Κανένας. Εμείς κύριε Ραπτόπουλε για να ξέρεις. Και αυτοί με το Πασόκ με Ζιβάγκο ήτανε. Δεν ήταν από τζάκι. Μετά γίνανε από τζάκι κι αυτοί. Όταν εγώ κατέβηκα τρεις φορές υποψήφιος βουλευτής, πήρα και τις τρεις φορές πιστοποιητικό από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης ότι δεν διώκομαι ποινικά για τίποτα. Υπέγραψα χαρτί παρέτησης στο κόμμα μου ότι αν δεν μπορώ να προσφέρω ή να είμαι αντάξιος σε αυτά τα οποία θα με ορίσει να κάνω, πρέπει να δηλώσω την παρέτησή μου. Άρα δεν είμαι καρεκλός ένταυρος, δεν θα μπω για να οικονομήσω. Όχι. Έτσι, και πρέπει να είμαι. Την αγάπη σου για την Ελλάδα θα μπεις εσύ. Ψάξτε, ναι, από αυτούς που εσύ υποστηρίζεις Ευπατρίδης εμέσως πλήσαφος, εσύ, και επειδή υποστηρίζεις όπως τους πιτσιρικάδες που φέρνεις. Δεν υποστηρίζω κανέναν. Κανένα δεν υποστηρίζω. Υποστηρίζεις τους αναρχοκομμουνιστές. Κανένα δεν υποστηρίζω. Και τους αναρχοαπαυτούς. Τίποτα δεν υποστηρίζω. Να κάθονται και να τα παίρνουνε. Γιατί έτσι μάθανε. Δεν μπορείς εσύ να βρίζεις γενιές ανθρώπων που δουλέψανε μέχρι στη Γερμανία από το 66 μέχρι το 90 και ήρθαν πίσω να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Δεν έχεις το δικαίωμα να τους βρεις. Ρώτα τα εγγόνια τους. Στιγμή, αυτό που κάνεις. Σιγά θα κλάψω από συγκίνηση. Καταρχήν να πω λίγο κάτι. Θοδωρέ,
Κοίταξε, επειδή και εγώ είμαι μια συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία εντελώς αντίθετη από τη δικιά σου. Ναι, μην τζουβαλοποιεί. Θέλω να σου πω, μην κάνει αυτό που κάνει και ο Ραπτόπουλο. Μην τζουβαλοποιεί. Εγώ δουλεύω, α πούμε, τώρα. Δεν θέλω να τα κονομάω, α πούμε. Δουλεύω και εγώ από το πρωί στο βράδυ. Δεν καταλαβαίνει τι είπα, Γιώργο. Μην παίρνει στη λογική τώρα του Ραπτόπουλου και εγώ. Δεν κατάλαβε τα λόγια. Μπορεί. Ο φίλο του Ραπτόπουλο, ό,τι του πούμε κάποιοι που είμαστε σε αυτό το χώρο, πετάει και μία σπούντα. Ενώ δεν το γνωρίζει το χώρο. Συμφωνώ. Δεν το ξέρει το χώρο. Συμφωνώ κι εγώ. Δεν το ξέρει. Ποιο χώρο? Ούτε τον αντίθετο χώρο των αναρχοκομμουνιστών. Τον πολιτικό χώρο που ανήκει ο Θόδωρος και που ανήκω εγώ δεν γνωρίζω. Μια μαρμίτα θέλετε όλοι σας, μωρέ. Ούτε τον αντίθετο. Ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Να χωθείτε θέλετε, βρε, τρουπώσετε, βρε. Γι' αυτό πήγατε με τους δεσποτάδες, βρε. Γι' αυτό πήγατε με τους δεσποτάδες και με τους εφοπλιστές, μωρέ, τώρα. Έλα, βρε, τώρα, βρε, τώρα. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Τα ξέρουμε. Δείξτε μου έναν εφοπλιστή που βοήθησε, ναι, το κόμμα μου, κύριε Ραπτόπουλε. Τι το κόμμα, τις δηλώσεις, τις έχουμε. Τις δηλώσεις. Τις δηλώσεις. Οι εφοπλιστές μας και αυτά μας. Ναι. Και οι δεσποτάδες μας, η θρησκεία μας. Με την εξουσία, κύριε. Τους πρώτους που πιάσατε, τους δεσποτάδες, το παπαδαριό και τους εφοπλιστές ήσασταν. Επατρίδης εσείς. Εντάξει, ναι. Θέλω να μου απαντήσει Παντελονάτα, επειδή μάλλον ξέρει. Ρώτησε, πε μου λίγο σε παρακαλώ. Μέχρι σήμερα. Από το 1974 και μετά, αν το πάρουμε, τα 41 χρόνια της Δημοκρατίας, πες μου ποιο είναι το μοναδικό κόμμα σε αυτή τη χώρα το οποίο ψάχτηκαν ακόμα και οι λογαριασμοί αυτών που θα κατεβαίνανε ως υποψήφοι σε βουλευτικές εκλογές. Πες μου λίγο ποιο είναι, το ξέρεις. Εγώ ξέρω ότι θα κάνετε πλακάκι ο Κασιδιάρης με τον Τσίπρα για να βγει από τη φυλακή, εγώ αυτό ξέρω. Εγώ ξέρω ότι θα κάνετε πλακάκια με τον Τσίπρα. Τότε και βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, εγώ αυτό ξέρω. Αμά ήταν θα έμενε μέσα. Όπως έμεινε ο σπουδαίος Γιώργος Παπαδόπουλος, κύριε. Το βγάζαν έξω και δεν βγήκε. Δεν τα έκανε πλακάκια. Δεν τα έκανε πλακάκια για να βγει. Αυτό που σου λέω εγώ. Γιατί πλακάκια τα κάνατε. Έλα. Στοχοποίησε κότα, γιατί είσαι κότα και δεν απαντάς. Τι να απαντήσω, απαντήσω τι θες, πες μου. Απάντησέ μου, ποιο είναι το μοναδικό κόμμα που στα 41 χρόνια της υποτιθέμενης δημοκρατίας, της οποίας φτιάξατε εσείς όλοι και οι γονείς μας, είναι το οποίο το ψάξανε ακόμα και τους βουλευτές που θα κατέβαιναν υποψήφοι. Πες μου ποιο είναι. Εσείς. Λοιπόν. Τι να πω, αυτή είναι αλήθεια. Απάντησες και μόνος σου ποιοι είναι οι βολεμένοι και ποιοι είναι οι αβόλευτοι. Η εξουσία είναι γλυκιά. Εμείς δεν πήραμε εξουσία, κύριε Ραπτόπουλε. Γι' αυτό τρέχετε. Αν την πάρουμε την εξουσία. Γι' αυτό τρέχετε. Τι τρέχετε. Για μένα τρέχετε. Για την εξουσία τρέχετε. Στα χέρια μας η εξουσία. Ναι. Εμάς προσωπικά. Ναι, τι θα κάνετε. Ξέρεις ότι οι Έλληνες, ναι, δεν θα πεινάσουν. Άντε να δούμε. Να σας ψηφίσουμε. Είμαστε οι μόνοι που δίναμε εξουσία σε Έλληνες και δίναμε το αίμα μας για Έλληνες. Πού δώσατε το αίμα σας, ρε, για τους Έλληνες? Έχουμε δικιά μας πτέρυγα, κύριε Ραπτόπουλε. Δικιά σας, την πράσινη πτέρυγα, ναι, που δίνουμε αίμα. Δίνετε αίμα για να παίρνετε ψήφους. Ελλήνων και ανθρώπων που έχουν προβλήματα. Δίνετε αίμα για να παίρνετε ψήφους, γιατί είστε καλοί άνθρωποι, δίνετε αίμα. Τι το είπες ένα αυτό. Σε κάνα μετανάστη, δίνετε αίμα. Όχι, δεν θέλουμε να δώσουμε σε μετανάστη. Α, εντάξει, τι καλοί άνθρωποι που είστε. Χώρα του να πάρει το αίμα. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δηλαδή, άμα είναι ο μετανάστης, θα πεθάνει δηλαδή. Όχι, αγόρι μου, πρώτα κοιτάς το σπίτι σου και μετά κοιτάς όλα τα υπόλοιπα. Τέλειος. Εμένα οι γονείς μου έτσι με μάθανε. Και στο λεωφορείο σηκώνομαι να κάτσει ένας που είναι... Όταν κάνανε οι Ρώσοι παρέλαση πριν 3 χρόνια εδώ στη λεωφορείο Νίκης, τι κάνατε, χειροκροτούσατε? Τι είναι οι Ρώσοι που κάνανε παρέλαση? Ξέρω εγώ, εκεί ήμουν εγώ, σε κάτι γερμένα υποβρύχια. Δεν ξέρω τι να σε πω. Σε μένα θα μιλάς ανοιχτά, δεν θα μιλάς με υπονοούμενα. Ναι, εντάξει, εντάξει. Όταν έχεις να πεις κάτι θα το λες... Εγώ το είπα, απάντησέ μου, ναι. Επόμενη γραμμή. Γεια χαρά, οι Ρώσοι που κάνουν παρέλαση. Λοιπόν, τελικά θέλω να φέρω το Θόδωρο στη μαρμίτα. Πρέπει να κάνω μαζί μια εκπομπή. Αφού είστε κότες, δεν έρχομαι εγώ και δεν κάνω. Όχι, όχι, εγώ θα κάνω μαζί το εκπομπή. Γιατί βλέπω ότι δεν προκαλεί. Ας πούμε, έχει μια όψη, αλλά δεν προκαλεί. Μπορεί να διαφωνούμε ιδεολογικά, να είμαστε στο ένα άκρο εγώ και στο άλλο άκρο αυτό, αλλά έχει μια ωραία ρητορική. Καλά τα λέει ο Ραπτόπουλος. Όλοι θέλανε τότε η γενιά του Πολυτεχνείου ψωμί, παιδεία και ελευθερία. Λες και ο Παπαδόπουλος τους δάγκωνε, λέει, φάτε δημοκρατία και ελευθερία. Όλοι μπήκαν με ένα ζιβάγκο και γίνανε κατηπεταλιστές. Είμαστε ένα κράτος συνταξιούχων, όλοι στα 40 βγαίναν συνταξιούχοι, ζούσαν μια δεύτερη ζωή ξεκούρασης. Και ο χοντρός ο Πάγκαλος όλα τα χαζά που είπε, είπε και ένα καλό μαζί, τα φάγαμε. Έχει μια βάση, λέει ο Χάμπος.
Λοιπόν, κοστί μια χάρη, ρώτα τον αριστερό, τον αριστερόστροφο δεξιοτσέπη Σαβίνη Δόκτωρ, αν έχει συνεισφέρει έστω μισό ευρώ σε οργανισμούς όπως γιατροί χωρίς σύνορα. Και λοιπόν, είναι αλήθεια, σε ΜΚΟ, δηλαδή σε οργανισμούς όπου λειτουργούν ως project φοροδιαφυγής κατά βάση, δεν δίνω ούτε τον πυρετό μου, γιατί δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το χρήμα. Σωστό, σωστό. Σε ανθρώπους που τους γνωρίζω και έχω γνώση το τι θα κάνω, σωστό, και τα λοιπά, μπορεί να με ζητήσω και τα δαχτυλικά πίσω. Με βρίσκει σύμφωνο 5-30. Εντάξει. Σε απογοητεύσαμε. Είναι δυνατόν. 5-30. Είναι αυτός που έστειλε το μήνυμα. Ναι. Τι να πω, να δώσω. Λοιπόν, 6 είναι στις γραμμές, οι 6 τελευταίες για αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, εγώ απλά κάνω μια καταγραφή γεγονότων. Όχι, κάνεις ένα λαϊκισμό άκρατο, άντε τώρα. Για σένα. Άντε. Ναι, για μένα για φυσικά. Είσαι... Να μπορώ να μην έχω άποψη, δεν κατάλαβα. Σου λέω εγώ, σε απαγορεύω να έχεις άποψη. Ο, για εδώ, μένα. Και εγώ για μένα λέω ότι. Θα με κρίνεις με αυστηρότητα και με επιχειρήματα και αυτό μου αρέσει. Γιατί... Έτσι, μπράβο. Λέω λοιπόν ότι η γενιά της ανιψιάς μου ρίχνει κάτι που στουλούκια σε αυτούς οι οποίοι φέρνουν το Πολυτεχνείο και την δόξα και την αυτή και την τιμή και, την, και το πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες και όλους τους δεξιούς τους υπόλοιπους που αν δεν θέλετε να ακούσετε τι σας σέρνουν οι 18χρονοι και 20χρονοι. 7-6 από το τέλος. Εσύ φίλε χρουκ χρουκ που κάνεις. Χαίρετε. Γεια σου. Χαίρετε. Καλημέρα και καλή χρονιά. Ναι. Επίσης, Κώστα, εγώ θα συμφωνήσω στα περισσότερα με αυτά που λες. Απλά θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις τη γενιά μου, γιατί και εγώ είμαι 25, έτσι. Έχει το χρόνο να ασχοληθεί με τους 70, όλοι με ένα κινητό στο χέρι είναι και δεν μου φωτογραφίζω ένα τον άλλον. Τι χρόνο έχουνε. Καλές και σέλφι. Καλές και σέλφι. Άρα, μπράβο. Αυτό. Και Γιώργο, για τα νυχτερινά μου, γιατί θα συμφωνήσω και μαζί σου και θα προσθέσω επίσης ότι ο περισσότερος κόσμος πλέον δεν βγαίνει για να διασκεδάσει, αλλά να, αυτό που είπες και εσύ, για να βγουν καμιά selfie, να ανεβάσω στο Facebook, τέτοιες, αν δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω, να το παίξουν μούρι και γκόμενες για να τις χειράσουν για ένα ποτό. Ποια διασκέδαση λέμε τώρα, πλάκα κάνουμε. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι εγώ θυμάμαι. Δεν, σε, ναι, εγώ δεν έχω ξεχάσει πως ήμουν εγώ νέος. Καλός ή κακός. Το να είσαι νέος σημαίνει να έχεις και μια ξεχνιασιά, έτσι. Θα βγεις να κάνεις και τον χαβαλέ σου και να πιεις και να βγεις και μια φωτογραφία και να κάνεις το οτιδήποτε. Σίγουρα το να γίνεται με τόσο υπέρμετρο. Πλέον γίνεται μόνο αυτό όμως. Ναι, κατάλαβα. Επικρατεί αυτή η ηλεκτρονική αποχάβνωση και. Σημεία τον καιρό, ρε φίλε, και εμάς υπήρχε αποχάβνωση να πάμε να παίξουμε μπιλιάρδο. Δεν ο Πάκμαν είχε βγει τότε. Δεν τρώγαμε ραβιέ. Δεν τρώγαμε ραβιέ. Έλα, είχα φάει εγώ όλα τα 50 του πατέρα μου τότε. Τα έτρωγα στο Bubble Bubble, στο Πάκμαν και στο Flipper, να πούμε. Είναι πιο ανθρώπινο αυτό σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Καλά, λέει, καλά. Μπορεί να μετράνε likes όμως τα παιδιά. Like, μια χαρά, ωραία πράγματα. Τέλο πάντων, εγώ τα συγχαίρω, αυτά είναι αντι-Facebook. Εγώ δεν. Καλό, ωραίο. Δεν μετρά likes δηλαδή. Όχι, βέβαια. Εσύ τα μετρά. Καλά, πλάκα κάνει. Εγώ το, τα αποδοκιμάζω. Είναι δυνατόν. Αυτό σου είναι, και εγώ μαζί σου είναι. Εκτό ρεύματο είστε. Τιμή μου αυτό. Τα νεκρά, ναι, τα νεκρά ψάρια πάνε με το ρεύμα, ξέρετε. Κατάκα της χρονιάς είναι αυτή. Κλείνεις το 15 δυναμικά. Πολύ ωραίος. Τα φιλιά μου. Άντε, γεια σου φίλε. Πέμπτος από το τέλος, μάλιστα. Καλημέρα στην πιο ερωτική. Έλα ρε φίλε, έλα επιτέλους. Σιωπή να ακούσουμε την αποθέωση. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Γιώργο, στο Βασίλη. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά. Καλά. Ρε Κωστάκη μου, με επιτρέπεις να σε αποκαλώ Κωστάκη σήμερα, γιατί είναι λόγω της ημέρας. Λόγω της ημέρας. Ανέφερες για τη δεκαετία του 70, ρε φίλε. Ναι. Δεν μου λες, να ρωτήσω. Όσοι δεν έχετε δει Αγροτικό Αστέρα εκείνη τη δεκαετία 75-85, ρε παιδιά, έχετε χάσει. Το δημιούργημα του μεγάλου Μανώλη Κεραμιδά, που πέρασε στα χέρια του αείμνηστου Νίκου Μήτρακα και μετά του κυρίου Λάκη Πρόγιουρα. Έτσι, ωραία ομάδα. Δηλαδή, Γιώργος Γούσιος, εσύ μου λες για Βασίλη Χατζηπαναγή, ρε Κωστή μου, Γιώργος Γούσιος, ρε φίλε, έχει τριπλάρει όλη την άμυνα του Μακεδονικού. Στο γήπεδο του Μακεδονικού τότε ήταν το μοναδικό με χόρτο. Στη Β' Εθνική. Στη Β' Εθνική τότε, γε. 83-84 ή 83-84. Όχι, όχι, όχι. Είναι κάπου στο 81 νομίζω είμαστε. Βορειόμπλο. Βορειόμπλο, πριν γίνει νοποίηση της Β' Εθνική. Το 79. Το 70. Το 80. Άκου, άκου λίγο, άκου λίγο. Το 80 του Μακεδονικού το γήπεδο είχε χώμα
και έχω δήλωση Λόραντ σε αγώνα Μακεδονικού Καστοριάς. Χώμα έχει ακόμα. Ναι, 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 και έλεγε ο Λόραντ ότι απαγορεύεται να υπάρχουν χώματα στα κύπελα. Έχει τριπλάρει ο Γιώργος ο Γούσιος, τελευταίο παίκτη, τον Μπίκα εκείνο το ψηλό. Ο και Μπίκας. Τον τερματοφύλακα, δεν θυμάμαι τον τερματοφύλακα του Μακεδονικού. Και το έχει παστελώσει, ρε φίλε. Έχει κάνει. Ποια ομάδα φορείς τα πράσινα τότε από τις δύο? Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση τώρα. Αυτά ήταν εμάς, ρε φίλε. Το μάτς έχει κερδίσει ο Αγροτικός Αστέρας 5-1. Αγροτικός Αστέρας επανομή. Αγροτικός Αστέρας Μακεδονικός. Μακεδονικός επανομή. Κιλκισιακός Μακεδονικός. Νάου Σαβέρια. Τι ματσάρες έχουμε δει, ρε φίλε. Β' Εθνική. Εδεσαϊκός. Εδεσαϊκός Πιερικός. Πιερικός Δοξαδράμας. Τι ματσάρες έχουμε. Τι παιχταράδες. Τι παιχταράδες έχουμε δει, ρε. Τι λες τώρα. Είχε ένα τερματοφύλακα ο Εδεσαϊκός Κωστήμου, τότε στο ειδικό. Τον Κλιτσινίκο, ρε. Προπονητής του Αγροτικού Κυρμανόλης. Τον Κλιτσινίκο, λες, τον Εδεσαϊκό. Όχι, ποιο Κλιτσινίκο, Φωτιάδης. Φωτιάδης. 1-90. Ναι, τότε. Ναι. Ναι, μιλάμε τώρα, πρέπει να είναι η χρονιά που έχει βγει ο Εδεσαϊκός. Είναι ο όμιλος με τις πέντε ομάδες. Μακεδονικός, Αγροτικός, Άρης Κοτούσας. Και... είναι αυτό το παιδί ο Νίκος ο Μακεδόνας που φώναζε Άρη Θεέ μου μοναδικέ μου. Έχει παίξει ο Άρης Κοτούσας. Ήταν μια ομάδα το Καλαμπάκι από τη Δράμα. Δηλαδή αυτά ήταν μάτς. Και μετά Δέλτα Εθνική. Τι παιχταράδες ήταν αυτοί, ρε Κωνσταντίνε. Ηλιάδης. Κουφάλια. Είχε Κουφάλια Αγροτικός Αστέρας. Αυτά ήταν μάτς, κύριε Κώστα μου. Παύλος Μελάς, είχε ένα δεξί εξτρέμιο ο Παύλος Μελάς στο Λερίδι, ένα μαλλιά, τι φάτσα ήταν, τι μπαλαδό φάτσα ήταν. Κιλκισιακός, μια ομάδα μόνος του. Σημεοφορίδης Άγκης, ρε φίλε. Και ο αδερφός έπαιζε στον Αγροτικό Αστέρα, ο Πετρής. Αριστερό μπακ, αμυντικός. Αλλά είχε και ένα δεξί μπακ ο Αγροτικός Αστέρας, Κωνσταντίνε μου. Ποιον? Θωμάς Καρατζίκος. Το πιο χαμηλό τάκλιν. Δεν μπορώ να σου πω που μπορεί να ήτανε. Και μετά καθιερώθηκε επί συγχωρεμένου Κυρνίκου Βαγγέλης Κολώνης, η αδυναμία σου. Ο Κολώνης έκανε το μάγκα στον Εύωσμο όμως, έξω δεν έκανε. Όχι, παντού. Έκανε. Ο πονητής πρόσεξε τώρα, άκου τώρα να δεις. Έτσι έμαθα. Δεκαετία του 80, παίζουνε Κολχικό τελευταία αγωνιστική. Τους λέει στο πούλμαν μέσα, κοιτάξτε να δείτε, εγώ κατεβαίνω πρώτος. Ο Κολώνης. Ο Κολώνης προπονητής, ναι. Και έχει πέσει, έχει δηλαδή γίνει, τους έχουν, περιμένουν τα παιδιά από το Κολχικό να τους κεράσουν έτσι. Τι κύριοι, τι κύριοι. Κύριοι, κύριοι με όλη τη σημασία της λέξης, ήταν με το δίσκο, με τα τσιπουράκια. Να τους κεράσουν από ένα τσιπουράκι τα παιδιά να πούνε. Έχει βάλει τα στήθια του ο Βαγγελάκης. Έχει βγει πρώτος, δεν καταλάβει, και έχει από πίσω το προπονητή που τον πήρε ο Μεγαλόκαρδος στον Ολυμπιακό από τις Ακαδημίες της ομάδας της καρδιάς σου. Ποιον καλέ? Το αμυντικό, το χαφ, πώς το λέγανε, πες μου, έλα, ο Θεός, ναι, Θεός, ναι. Ωραίο παιχτάκι για αυτός. Ο Θεός. Και αυτός το χαμηλό τάκλιν στο λαιμό. Ναι, και μετά έρχεται προπονητής στον Αγροτικό Αστέρα, ξέρεις, τη βγάζει ο Βαγγέλης. Αλλά ήταν η συμφωνία από το Σιδηρόκαστρο Λάκης Υφαντής. Ένα μάτς που πέρασε νικηφόρα Αγροτικός Αστέρας από το Σιδηρόκαστρο. Τι να σου λέω, δεν μου λες, Κωνσταντίνε μου. Δεν έχεις δει. Τι δεν έχω δει? Μπόλκα Παρτσόγλου Χαλιαμπάλια. Δεν έχεις δει. Σε παρακαλώ. Έχεις δει? Δεν έχεις δει το Μαβάκι. Ακούει και ο Κριστράντζαλης τώρα. Το Μαβάκι εκεί στον τοίχο του Αγροτικού Αστέρα και τον έλεγε θα πηδάς, θα κάνεις σαλματάκια. Δεν έχεις δει Μιμίδη? Τι δεν έχω δει? Μιμίδη. Και ποιο Μιμίδη τώρα, τον έχουν πάρει την ταυτότητα στον Αγροτικό Αστέρα τώρα, βρε. Α, λες για το Μιμίδη, να σε ρωτήσω. Στον Άρη. Είπες Μιμίδη τώρα, περίμενε, γιατί μου ξυπνάς τη μνήμη μου. Ναι. Γιατί και ο Κερμανόλης, ναι, είχε προτείνει έναν τερματοφύλακα από τις ομάδες της πόλης σας, τον είχε προτείνει να μην πάει στον Άρη. Φαντάζεσαι να τον έστελνε στον Άρη και να τον παίρναν τηλέφωνο και να τον λέγανε, καλά βρε Μανώλη, τι μας έστειλες εδώ, ούτε ραδίκια δεν μπορεί να μας έστειλες. Φτάνει. Όχι, έτσι, ο Μιμίδης δεν ήταν αυτός που ήταν από τους τέσσερις παίκτες από τις δύο ομάδες από τα ρόστερ που είχαν παίξει τελικό κυπέλλου Θεσσαλονίκη, Ελλάδος, το 1970.
Το 70 έπαιζε στον Άριο Μιμίδης, όχι βασικός, έπαιζε όμως. Όχι, ήταν στο ρόστερ, ναι, πρόσεξε. Είναι ο μοναδικός τελικός που έχει διεξαχθεί μεταξύ όπως... δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης. Όπως και ο Τερζής από τη Βέρεια, έτσι. Πρόσεξε, ήταν ο Παπαμιχαήλ, ο Παπαχριστούδης, ο Μιμίδης. Ναι. Και ένας άλλος πρέπει να ήταν. Κλείσε, φύγε. Φύγε, φτάνει. Πρώτα απ' όλα ρώτα τον Θόδωρο, αν το παιδί του είχε πρόβλημα υγείας, θα έπαιρνε αίμα μόνο από Έλληνα, δεν θα έπαιρνε από άλλο δαμπό. Δηλαδή λέει, εάν απελάσουμε 100.000, 1 εκατομμύριο Θόδωρους, χωράνε άλλοι τόσοι μετανάστες. Όσο για τους φίλους στο στούντιο, κάνανε τις κότες στο χρυσό. Στο Χρυσάβγουλο λέει, αν και συμπαθώ κτηνίατρο. Μπορώ να απαντήσω. Σε αντιπαράθεση, ναι. Γιατί να έρθεις. Ναι. Να έρθω σε αντιπαράθεση, καταρχήν φίλο άνθρωπος πήρε να πει την άποψή του, έτσι. Τώρα να μπω στη διαδικασία να έρθω σε αντιπαράθεση για πολιτικά. Η ιστορία είναι λίγο γνωστή. Έχει κουράσει σε αντιπαράθεση με έναν άνθρωπο που έχει αυτή την ιδεολογία και αυτή την άποψη. Θα έρθω μόνο αν έρθει να δείρει εμένα ή αν αναβιοπραγήσει τέλος πάντων εναντίον εμένα ή κάποιου φίλου μου ή της οικογένειάς μου. Εντάξει, τώρα να μαλώσουμε γιατί. Είπε την άποψή του, όταν ένιωσα ότι θύχτηκα. Δεν με πείθω. Απάντησα και όχι, τελείωσε. Έχει ένα λόγο, μπράβο του, σε σχέση με ομοειδεάτες του, σε πληροφορώ που λες για τον Θόδωρο, ούτε φίλος μου ούτε τίποτα. Σε σχέση με άλλους ομοειδεάτες του, έχει και έναν χύψη λόγο, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Ότι διαφωνούμε, το ξέρουμε. Τι να τον πούμε δηλαδή. Ραπτό, οι πατεράδες μας είχαν δουλειές γιατί δουλεύανε παντού, λέει. Όλα τα κάνανε. Στη γενιά μας τώρα οι νέοι διαλέγουν δουλειές. Δεν πάνε να δουλέψουν όπου να είναι. Λέει ο 735. Παμανεύει και ρε παιδιά, είναι αυτό που λέμε. Το έχω ξαναπεί ότι αυτή τη στιγμή, ότι με τα λεφτά που δίνουν σε μια δουλειά, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος μένει στο σπίτι του, για ποιο λόγο να πάει να δουλέψει. Λεφτά παλιά, να το πούμε λίγο και αυτό, γιατί το άκουσα από πολλούς που κράζατε τους νέους. Λεφτά παλιά, όταν ήσουν νέος, πήγαινες να δουλέψεις, όχι για να βγει τα ποτά σου. Για να δημιουργήσεις, γι' αυτό πας να δουλέψεις. Για να κάνεις μια αποταμίευση, να κάνεις 5-10 πράγματα. Τώρα δηλαδή τα λεφτά που σου δίνουν φτάνουν μόνο για να πάρεις τα τσιγάρα σου και τα ποτά σου. Αν αυτά μπορεί να στα δώσει και ο μπαμπάς σου, καλά κάνεις και δεν πας να δουλέψεις. Να σε ξεφτιλίζει ο άλλος δηλαδή τώρα από το πρωί στο βράδυ για 2 και 3 ευρώ. Συμφωνώ απόλυτα. Να σου δίνει ένα μισθό να κάνεις ένα σπίτι και να μην πήγαινες, να σου πω ότι είσαι κοπρίτης, ρε παιδάκι μου. Ή να μπορείς δηλαδή, αν όχι να κάνεις ένα σπίτι, να μείνεις στο ενίκιο. Δεν είναι δουλειές τώρα, κοροϊδία είναι αυτό. Τι λέει, μπράβο, ναι, έλεος. Αυτό δεν είναι δουλειές. Νέοι μέχρι 25 χρονών στην Ελλάδα είναι καταδικασμένοι. Μ' αρέσει που βγαίνουν και ζητά και τα ρέστα. Πρώτο τελευταίο, ναι. Ναι, μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε. Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι. Πού είσαι εσύ, ρε γερο άνθρωπε, μεγάλε. Έφυγε, μεγάλε άντρα. Λέγε, τι κάνεις, όμορφε. Να χαρά είμαι, να πίνω εδώ τη ρετσίνα που έχω και ψάρι γάβρο, σαλάτα ραδίκι. Τέτοια ώρα, ρε. Τέτοια ώρα, ρε. Τέτοια ώρα, ρε. Δεν θα μπορείς να κοιμηθείς μετά. Στα 90 σου θα βάλεις το μαγιάζι. Να κοιμάσαι. 90. Α, δεν καταλαβαίνω. Αλλά εδώ ραδίκια έχω και ψάρι γάβρο και ρετσίνα, χύμα όμως. Γλυκό αγόρι, το κρέας βλέπω το αποφεύγεις. Όσο μπορώ. Όσο μπορείς. Και περιμένω τώρα που ανταρθεί η Κυριακή να πάω και Ξάνθη. Θα πας, ρε σκύλε. Κοντά, η Ξάνθη τι είναι, μια μισή ώρα, πόσο. Δεν μου λες, εσύ οδηγείς. Όχι. Όχι, όχι, για όνομα του Θεού. Όχι, δεν πάνε άλλοι. Τι, εγώ να οδηγήσω τέτοιο τώρα σε αυτή την ηλικία. Βρε, σε αυτή την ηλικία εσύ πολλά μπορείς να κάνεις. Έχεις μια θετική αύρα. Χώρισε λίγο, πάω και με τον μπάσκετ. Εντάξει, μωρέ. Είχαμε 12 ποιήση κανονικά, 7 καρδιά και μας πήγε στο. Σοβαρά! Πού είναι? Χάθηκε. Πάει η ρετσίνα. Η ρετσίνα, πάει. 90 χρονών, 12 με 7 η πίεση. Ωραίος. Μάγκας, ωραίος. Πίνει και τη ρετσινούλα. Πίνει και τη ρετσινούλα. Έχει να φιλήσει πολλά κούτελα παγωμένα αυτός. Τελευταίος για σήμερα και για τη χρονιά. Καλημέρα. Ρε Κωστή. Ναι. Έλα. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Ρε Κωστή, τελευταία μέρα. Άσε τους ανθρώπους να χαρούνε λίγο. Πάνω εσύ είσαι. Τι τους βάζεις και μαλώνουν μεταξύ τους. Ας τους ρε, έχουν σαπίσει τα αίματά τους, έχουν κάτσει κάτω να πούμε. Ούτε ίντρικο, ούτε πάθος, τίποτα, έχουν γίνει σαβούρες όλοι. Πράβο, ένας Ραπτόπουλος να τους βάλει εκεί πέρα λίγο για μια μπρίζα. Κοιμάνται όρθιοι. Φάγανε κουραμπιέδες με λομακάρα, σαπίσανε στον ύπνο. Λέγε. Βάλε άλλο τελεία που λέει και ο Γρηγόρης. Βάλε αμφεδία. Τα χρόνια πολλά, τα χρόνια πολλά μου από την Αμερική. Έτσι, μετανάστες. Γεια σου φίλε. Έτσι. Να είστε όλοι καλά. Να πάρω κι εγώ
τη θέση μου, να πω και εγώ τη γνώμη μου. 60-40, Κωστή, εγώ είμαι μαζί σου, δηλαδή πιστεύω αρκετά σωστά είναι αυτά που λες, αλλά τα μπερδεύεις λίγο, έτσι, δεν ήταν όλοι ηλικιωμένοι έτσι. Όχι, 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 μιλήσα για τη γενιά, πάνω, εγώ μίλησα για τη γενιά, δεν μίλησα... Εντάξει, και αυτή η γενιά κάποιοι από αυτούς ήταν νοικοκύριδες και έχουν κάποιο... Πάρα πολλοί ήταν νοικοκύριδες, πάρα πολλοί ήταν νοικοκύριδες και καλοί οικογενειάρχες ήτανε. Απλά δεν, επειδή αυτή τη στιγμή τα εγγόνια τους μεταναστεύουν, τα εγγόνια έχουν μια δυσαρέσκεια. Και, εγώ πέρσι που ήμουνα στην Ελλάδα και ήμουν από τους τυχερούς που δούλευα. Απλά εγώ κοίταξα λίγο μπροστά, λίγο το μέλλον και είπα αυτό ας πούμε είναι το ταβάνι που κάνω τώρα στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν έχει προσφέρει κάτι άλλο καλύτερο. Γι' αυτό σηκώθηκα και έφυγα. Εφόσον υπάρχει μεγαλύτερη προοπτική και για εξέλιξη στο εξωτερικό. Πάνω στην πίκρα της μετανάστευσης, ποιους θεωρείς υπεύθυνους για τη φυγή σου? Εμάς τους Έλληνες. Εμάς τους Έλληνες. Γιατί ξέρεις τι βλέπω, Κωστή. Εδώ πέρα οι Έλληνες είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες στην Ελλάδα. Γιατί εδώ πέρα ο σεβασμός υπάρχει. Ενώ στην Ελλάδα έχει χαθεί κάθε ίχνος σεβασμού, κάθε ίχνος αξιοπρέπειας. Και ο Έλληνας ο παλιός νομίζω ήταν αξιοπρεπής και περήφανος. Και τώρα υπάρχουν, έτσι, δεν το τσουβαλιάζω, δεν τους τσουβαλιάζω όλους όπως λέει δίπλα ο φίλος ο Γιώργος, αλλά έχει χαθεί αυτό το πράγμα, έχει χαθεί ο σεβασμός και από τους μεγάλους προς τους μικρούς, αλλά και κυρίως από εμάς σε αυτές τις ηλικίες που είμαστε. Ο λόγος. Ο λόγος πιστεύω είναι ότι τα βρίσκουμε σχεδόν όλα έτοιμα, τουλάχιστον πριν από 10 χρόνια, όσοι γεννήθηκαν δεκαετία του 90 και του 80 θα έλεγα, τέλη του 80, τα βρήκαν αρκετά έτοιμα και αυτό τους επανέπαψε. Δηλαδή λέτε πολύ σωστά ότι άμα κάνεις μια βόλτα αύριο στην παραλία θα δεις όλες τις καφετέρες γεμάτες ή στο Ποσειδόνιο ή στη Νέα Κρίνη εκεί πέρα. Πολύ ωραίες περιοχές. Αυτή είναι αυτό που λες, Κωστή. Μέχρι να πεθάνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες θα έχουν 4-5 ευρώ να πιούν ένα καφέ. Σωστό. Μετά. Ένα ποτό το βράδυ. Μετά τι θα γίνει? Θα τρώμε μαζί με τα σκυλιά από τους κάδους. Αυτό θα γίνει. Δεν γίνεται. Δεν βλέπω καμιά ανάπτυξη γι' αυτό. Εγώ φοβάμαι. Ναι, θα φοβάσαι γιατί έχεις μια κορούλα που είναι μικρή ακόμα. Έχεις δίκιο. Έτσι σκέφτεται ο κάθε γονιό. Για μένα φοβάμαι. Είμαι γουρούνι, δεν έχω ανάγκη. Για μένα φοβάμαι. Ναι. Όταν κάνεις παιδιά, μαθαίνεις να φοβάσαι. Ναι. Είτε φοβάσαι για την κόρη σου, για το γιο σου, για τον ανιψιό σου, είτε δεν φοβάσαι για τον εαυτό σου, είναι το ίδιο και το αυτό. Το ίδιο είναι. Άλλο. Ναι, άλλο τι άλλο. Εδώ πέρα κρύο έχει πολύ, μείον. Σε ποια πόλη, την Ηνωμένη Πολιτεία? Στο Μιζούρι είμαι. Κέντρο δυτικά είναι αυτό. Εντάξει. Ωραία, φίλε, και εσύ. Χώρα πώς το διάλεξες, ναι. Ναι, ναι. Τι να κάνω, παιδιά, εδώ πέρα. Ναι, όχι, εντάξει. Με τι δραστηριότητα? Μουσικός. Με τη μουσική ασχολούμαι, γιατρέ μου. Μουσικός. Ναι, ναι. Και τι είδος μουσικής εκφράζει περισσότερο, παλιά. Μια που εδώ είχαμε να κλείσουμε και τη χρονιά μια μουσική αντιπαράθεση αρχικά για τα είδη της μουσικής, το lifestyle που εκφράζει κάθε μουσική, για πες μας εσύ που είσαι ο αρμοδιότερος. Ναι, ποια ήταν η ερώτηση, δεν άκουσα. Λέω γενικότερα, επειδή πιστεύω ότι η μουσική είναι το αρτιότερο μέσο έκφρασης οποιοδήποτε λαό και οποιοδήποτε πολιτισμού. Και επειδή είχαμε μια αρχική κουβέντα πάνω στο κομμάτι της metal μουσικής από τον Γιώργο για ένα event το οποίο γίνεται στην Αθήνα. Θέλω να μας πεις την άποψή σου αν η μουσική μπορεί να εκφράσει κάποιο συγκεκριμένο lifestyle γενικότερα. Εξαρτάται ποιο είδος μουσικής. Κατά την άποψή μου η μουσική τα τελευταία 30 χρόνια έχει εμπορευματοποιηθεί. Είναι ένα show η μουσική. Γι' αυτό και άμα δείτε δίπλα σε όλα αυτά τα events πόσα επαγγέλματα ακόμα δραστηριοποιούν ανθρώπους, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Το πιστεύω, γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική, ένα συγκεκριμένο ήχος. Και εκεί πέρα γίνεται πραγματικά χαμός σαν οικονομική δραστηριότητα που δεν το φαντάζεται κανείς κόσμος. Και μιλάμε για events τα οποία μαζεύουν κόσμο ο οποίος είναι αριθμητικά μπορεί να ξεπερνάει και τις 100 και τις 150 χιλιάδες.
Σίγουρα, σίγουρα. Σε φεστιβάλικες δραστηριότητες. Ακριβώς, ακριβώς. Τα στάδια έχουν χωρητικότητα αυτά τα νούμερα που ανέφερες. Οπότε μιλάμε τώρα για εμπορική δραστηριότητα πολύ προσοδοφόρα και μπορεί να υποστηρίξει πάρα πολλούς ανθρώπους. Γίνεται χαμός, γίνεται χαμός. Φανταστείτε μία τούμπα 100 φορές πιο μεγάλη. Τι γίνεται σε κάθε μάτς έξω από την τούμπα, αυτό το πράγμα, κάπως έτσι. Όταν λέμε μουσικός, παίζεις κάποιο όργανο συγκεκριμένο ή απλά διδάσκεις? Ναι, ναι, ναι. Σαξόφωνο παίζω. Σαξόφωνο, μπράβο. Εύχομαι να ριζώσεις εκεί πέρα και να σ' ανταμείψει αυτό που κάνεις. Μακάρι, γιατρέ, μακάρι, να δούμε. Εντάξει, και εμένα μου έχουν λείψει πολλά πράγματα και καταστάσεις από την Ελλάδα. Έχω να δω 5 μήνες να πούμε. Οπότε... Δεν χάρισε και τίποτα. Έχει, εντάξει, έχει άλλα καλά. Έχει άλλα καλά, έχει άλλα στραβά. Τα περισσότερα καλά είναι. Θα έρθεις καθόλου κάτω? Το σκέφτομαι, για καλοκαίρι, το σκέφτομαι. Θα σε περιμένω. Καλή χρονιά σε όλους. Να προσέχεις. Να προσέχεις, να προσέχεις. Με υγεία και με τύχη σε όλους, και σε φίλους και σε γνωστούς και σε φίλους και σε οικογένεια. Τα φιλιά μου από Αμερική. Φιλιά, γεια χαρά. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, βάλε το τελευταίο μήνυμα να διαβάσουμε. Λέω ο Νίκος από τα Γιάννητσα, η διαφορά πάντως είναι μεγάλη. Π.χ. στο Καμάκι δεκαετία 90 έχω εξοχικό Χαλκιδική, δεκαετία 2000 θα σε πάω διακοπές στα Παρίσια, δεκαετία 2010 έχω πετρέλαιο σπίτι, έλα. Ναι. Καλό. Καλό. Τελευταίο μήνυμα θέλουμε να ζευγάσει, Γιώργο. Νίκος Γιαννιτσά. Οι πατεράδες μας φάγανε ξενιτιά, ορυχεία, φτώχεια και μετά ήρθε ο ήλιος ο πράσινος. Τι να κάνουν, και αυτοί οι παιδιά ήταν η ξελιγομάρα τους και το σύνδρομο κατοχής που είχαν, δάγκωναν ό,τι κινιόταν. Μπορώ να το διαβάσει, Κώστα, τώρα. Ραπ, έχεις 5 εκατομμύρια άνεργους και αύριο βγαίνουν 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για δημόσιο και 5 για ιδιωτικό με 1 εκατομμύριο, με 1.000 ευρώ έκαστος, 500.000. Πόσοι θα πάρει στον ιδιωτικό όταν από μικρό σε επιπλάνω τη μόνη λύση είναι το δημόσιο και ξαφνικά βλέπει ότι δεν μπορεί να μπει, φεύγει, λέει, στο εξωτερικό. Αλλά λέει, πολύ απόλυτο, πολύ απόλυτο. Καλλιεργήθηκε, λέει, και αυτό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο με τη μονιμότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Αν αρθεί η μονιμότητα, πιστεύω ότι θα προτιμήσει το, με τον ίδιο βαθμό. Θα ρισκάρει. Αυτό είναι, δίνεται η σιγουριά, η ασφάλεια. Αν δεν υπήρχε μονιμότητα, κανεί δεν έμπαινε στο δημόσιο. Με αυτή την έννοια. Γι' αυτό είναι μια λύση άρση τη μονιμότητα. 30 70 σημειώσατε χ. Νομίζω ότι περτερεί λίγο. Φούρλιαζε, ούρλιαζε, τσίριζε, ξαφνικά σημειώσατε χ. Εγώ φίλε, τι να σου πω. Είναι μια συγκεκριμένη γκάμα 70 με τετράγωνο μουσι και μασέλα. Δεν μπορώ να του βλέπω. Στο λέω εγώ. Τετράγωνο μουσι και μασέλα. Λοιπόν, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Άντε, καλή χρονιά και με υγεία. Κυρίως υγεία σε όλο τον κόσμο. Ναι, είναι βασικό. Γιατί αν έχει την υγεία του, όλα τα άλλα πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα παλέψουμε. Έκει. Να δεν πάει. 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 Έκει.